Καλησπέρα, καλησπέρα. Το σκέφτηκα λίγο. Είναι αυτή η αλλαγή ώρα που μιλάμε με Πορτογαλία, τρέχουμε εδώ πέρα, χαμός. Αν ήσουν Πορτογαλία, τώρα θα έλεγες καλημέρα. Είναι 10 και 10. Σκέφτηκα, ρε παιδί μου, λίγο. Λοιπόν, καλημέρα, καλησπέρες στους εντονάτους, λοιπόν. Κάτσε, ρε, που εδώ πέρα μας βάζει ίσο γλωσσοδέτη να κάνουμε. Γιατί, ρε, εσύ, εύκολο είναι αυτό. Πώς το είπες? Εντάξει, δεν είναι τόσο εύκολο σε το έργο του Πάου, αλλά τα κατάφερε. Θα με κρατήσει εδώ, είσαι. Καλημέρα, καλησπέρες. Μαζί μία λέξη. Αυτό. Ωραία. Αγάπη Γαβριλίδου, σας καλωσορίζει με αυτό. Λοιπόν, πάω 24, ακούτε, μην μπερδεύεστε. Εδώ πέρα είμαστε και σήμερα. Ελένη Μπούντου και Αγάπη Γαβριλίδου. Με την Αναστασία στην ηχοληψία και τη Μαριλίζη στη γραμματεία. Γυναικεία υπόθεση αυτό το ραδιόφωνο. Να σου πω κάτι. Είδες πόσο χαρούμενοι είναι όλοι. Ξέρω ότι κοιμηθήκατε 4, 3, 4. Να σου πω κάτι. Τι θα γίνει μετά τα μάτς του ΠΑΟΚ που έχουμε αυτή την υπερένταση, λες και παίζαμε εμείς στο γήπεδο. Και... Είναι αυτό το εκνευριστικό, ρε παιδί μου, που είσαι πτώμα κανονικά και τα κλείνεις τα πάντα μετά. Σωματικά από... δεν υπάρχει. Είσαι ένα πεντάωρο νεκρός. Ναι. Και μετά δεν μπορείς να κλείσεις μάτι, ρε. Να σου πω κάτι. Το λένε οι ποδοσφαιριστές, ρε παιδί μου. Και σε συζητήσεις και σε τετατέτ και σε συνεντεύξεις τους, ότι πόσο μεγάλη υπερένταση έχουν. Εμείς μετά τα παιχνίδια και ότι κοιμούνται 6-7 το πρωί, γιατί πραγματικά η σφιγμή και η παλμή τους είναι τόσο δυνατή, είναι ακόμη σε πολύ έντονη κατάσταση και νομίζω ότι σιγά σιγά το βιώνουμε μαζί τους. Δηλαδή χθες η υπερένταση που είχαμε μετά το παιχνίδι, έτσι, και παρά την κούραση δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε, αντιλαμβάνεσαι πώς το ζουν αυτοί. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά να σχολιάσουμε. Τέλος καλό, όλα καλά, σε ένα πρώτο βήμα για τον ΠΑΟΚ στο Νταλούς. Δεν λύγησε, έμεινε όρθιος παρά την αγωνιστική υπεροχή, θα πούμε, των αετών της Λισαβόνας. Κοίτα, αυτό που σου βγάζει το χθεσινό μάτς, δηλαδή το feeling που με όποιον έχω μιλήσει από χθες, τι πράγμα μου λέει, είναι ότι αφού τα καταφέραμε σε αυτό το παιχνίδι με τις τόσες πολλές ευκαιρίες της Μπενφίκα, με την Μπενφίκα να είναι σε καλή μέρα σχετικά και τον ΠΑΟΚ να είναι σε τόσο κακή μέρα με παίκτες κομβικούς να είναι στα χειρότερά τους, νομίζω, το τελευταίο διάστημα. Ίσως εντάξει, το χειρότερο υπάρχει... πρώτο ημίχρονο για μένα γενικά, του φετινού ΠΑΟΚ. Γενικά, είχες παίκτες με ο Βιερίνια. Εγώ τέτοιο Βιερίνια δεν θυμάμαι. Ήταν σε κακή κατάσταση. Δεν είχε καθαρό μυαλό σε κανένα σημείο του αγώνα. Ο Μάτος πάρα πολλά λάθη. Γενικότερα, παίκτες που μέχρι τώρα ήταν αυτοί που τραβούσαν ουσιαστικά την ομάδα, δεν ήταν χθες σε καθόλου καλή κατάσταση. Νομίζω ότι πονούσες περισσότερο στο κέντρο, στον άξονα, εκεί με Μαουρίσιο Κάνιας. Ο Μαουρίσιο έτρεξε. Εκεί έχασες το κέντρο σου και εκεί έδωσες στην Μπενφίκα τη δυνατότητα να βγει μπροστά και να σαρπάξει έτσι μεταφορικά από τον λάθη λαιμό. Που έκαναν ο Βιερίνια και ο Μάτος, που έδιναν δεύτερες μπαλιές στην Μπενφίκα γύρω από την περιοχή. Εγώ δεν θα πω λάθη. Εγώ θα πω ότι οι Πορτογάλοι είχαν διαβάσει πάρα πολύ καλά το παιχνίδι του ΠΑΟΚ, έτσι, και είχαν μπλοκάρει καλά τα μπακ του. Έτσι, γιατί γνωρίζουν δεν υπήρχε καθαρό μυαλόρεση. Δεν υπήρχε από το 15 και μετά. Δεν υπήρχε καθαρό μυαλό. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ το φοβήθηκε λίγο παραπάνω το συγκεκριμένο παιχνίδι από το 15 και μετά παραδόθηκε σε ένα ρεσιτάλ χαμένων ευκαιριών της Μπενφίκα. Ο Πίτσι έμοιαζε ασταμάτητος, ο Πίτσι έμοιαζε να βρίσκεται παντού μέσα στο γήπεδο. Τον άκουγε συνέχεια. Εντάξει, νομίζω ότι είχε 3-4 δηλαδή μέσα τον στο γήπεδο. Έτσι. Ο Τσόχος το είπε το όνομά του 752 φορές. Νόμιζε ότι παίζει μόνο αυτός. Θα τα βάλουμε όλα σε μία σειρά. Θα έχουμε Σταύρο Κόλκα από τη Λισαβόνα. Δεν έχουν φύγει ακόμη τα παιδιά μας. Θέλουν να ρουφήξουν την πόλη μέχρι τέλους. Άκου, Μπουντού. Εδώ είχαμε 1-1, εκτός έδρας γκολ. Πάμε στον επαναληπτικό με προβάδισμα. Έχουμε καλή ψυχολογία. Πρέπει να, ακούσουμε λίγο το μεγάλο πρωταγωνιστή, ρε παιδί. Για να δούμε πώς το μετέδωσε ο Σταύρος Κόλκας στον γκολ. Εδώ σε εγώ και τον Ουάρντα έλεγα μεγάλο πρωταγωνιστή. Δεν ξέρεις, δεν έλεγα για τον Σταύρο, αλλά οκ. Ουάρντα, τι. Εγώ ήθελα να ακούσω λίγο τραγούδι. Δεν θέλει 2 μέρες ο Ουάρντα να ασχοληθεί με το Instagram και όλα τα μηνύματα που έχει δεχθεί και τον έχουν ταγκάρει. Daddy is here, είπε. Τι έχει πάθει με τον Daddy. Διαβάζει πάω 24. Αυτή την ατάκα δεν είχαμε. Ναι, ναι. 2 εβδομάδες. Ναι. Συγγνώμη, σίγουρα. Παιδιά, είναι ξεκάθαρο. Και το έχει κολλήσει εδώ και 2 εβδομάδες τον Daddy is here. Είναι ξεκάθαρο, διαβάζει πάω 24. Βέβαια, εμείς για αλλού το λέγαμε, αλλά το υιοθέτησε. Εντάξει, την πιντάει είναι αυτό. Βγήκε 782 φωτογραφίες. Όπου και να γυρίσει σε Instagram, Facebook, όλοι δεν έχουν ανεβάσει μαζί του μια σέλφι. Δεν πρέπει να κοιμήθηκε ο Άρτα. Εντάξει, να σου πω κάτι, είναι πολύ αγαπητός όμως. Περιμένω να βγει πάλι βίντεο από το αεροπλάνο της ομάδας. Ναι, τίποτα. Να δούμε λίγο αν αυτή τη φορά ο Κρέσπο παρασύρθηκε ή πάλι ο Κρέσπο ήταν έτσι ήρεμος δίπλα του. MVP Κρέσπο για μένα, MVP Πασχαλάκης.
συγκλονιστικός ο Ισπανός. Νομίζω ότι έκανε το καλύτερο παιχνίδι του με την φανέλα του ΠΑΟΚ. Όλα όλα όμως θα τα δούμε αναλυτικά και με λεπτομέρειες αργότερα. Με τι θα ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε με Σταύρο Κόλκα, να δούμε πόσο άφησε το λαρίγκι του εκεί στον Ταλούς. Για να ακούσουμε. Τελείω ο Πέλκας, έφτω το δοκάλι και παλιά δοκάλι! Πάσου Ρουάντα κόλκα! Ρουάντα ελέγα! 75! Ο Πόντου στο Παρίσι! Έξαλλη πανηγυριστή! Έξαλλη πανηγυριστή! 1-1 από το Βέλιου! Ο Πόντου στο Παρίσι 76! Με το αριστερό πλασέ του Ρουάντα 76! 1-1! Από το πάλι το Πέλκα υπάρχει μια κεφαλιά στο δοκάρι. Ο Πάος παίρνει το παιχνίδι στα ίσα με τον Αιγύπτιο. Το πλάστε δεν ξέρω ποιος έκανε την κεφαλιά την πρώτη. Το δοκάρι. Νομίζω είναι ο Βαρέλα. Γκολ από το Πάος 1-1. Σημαντικό. Ο Αιγύπτιος σκοράρει. Ισοφαρίζει το παιχνίδι. Παίρνει το παιχνίδι στα ίσα. Μετά το δώρο του Μάσης στο 45, την αλητία αυτή που έκανε ο Σέρβος στο 45, πάω φέρνει το παιχνίδι στα ίσα. Όλα ξεκινάνε από τον Ουάρτα, το πως ανοίγει ο πάω στο παιχνίδι, το πως κερδίζει το φάουλ ο Μάτος. Αυτό δημιούργησε όλη τη φάση, ο πάω φέρνει το παιχνίδι στα ίσα. 1-1. Αφιερωμένο σε όσους σ' αγαπάω. Πάμε μάεστρο. Οπα! Βρίλε μαχλινάκι, με πούτσι σφαρμάκι, με πούτσι σφαρμάκι. Βρίλε μαχλινάκι, βρίλε μαχλινάκι, με πούτσι σφαρμάκι, πούτσι σφαρμάκι. Βρίλε μαχλινάκι. Μαύρα σου μάτια, με κανένα ελάχια κομμάτια, με κανένα ελάχια κομμάτια, τα όλο μαύρα σου μάτια. Τιμπι 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 τάι, τιμπι τάι, τιμπι 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 τάι, τιμπι τάι. Τιμπι 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 τάι, τιμπι τάι, τιμπι τάι, τιμπι 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 τάι, τιμπι τάι. Αυτός ήταν ο Σταύρος Κόλκας, αυτός ήταν και ο Άμρου Άρντα. Τους πότισε φαρμάκι, έτσι. Τα ολόμαυρά του μάτια τους έκανα 1000 κομμάτια μέσα στο Νταλούς. Εγώ θα ήθελα να το έχουμε μουσικό χαλί. Νομίζω ότι, εντάξει, ανοίξε πάρα πολύ στο χθεσινό βράδυ, αλλά όπως και να το κάνουμε πάντα ο σκόρε. Να ξέρεις, είναι αυτός... το βράδυ αυτό το τραγούδι έπαιξε πάρα πολύ και σε μαγαζιά της πόλης. Είδα διάφορα stories τώρα το πρωί, Instagram, Facebook, παντού. Ναι. Έπαιξε σε γνωστά μαγαζιά της πόλης. Που αν ήταν ο Ward εκεί θα το έπαιρνε και το μικρόφωνο έτσι χωρίς... Έχει γίνει και αυτό, δεν ξέρεις. Δεύτερη... Έχει γίνει και αυτό. Αργυρό, έχει τραγουδήσει. Έχει γίνει και αυτό σε ένα μαγαζί που λέγαμε, που το συζητούσαμε χθες. Έχει γίνει. Ναι. Μέσα στο καλοκαίρι. Καλά, δεν διστάζει και πολύ να πάρει το μικρόφωνο. Ψοφάει. Σοβαρά. Λοιπόν, πάρα πολλοί πρωταγωνιστές χθες, πάρα πολλοί που στάθηκαν στο ύψος τους, είχαν ένα εξαιρετικό βράδυ, σαφώς και μιλάμε για την αμυντική γραμμή, σαφώς και μιλάμε για τον Πασχαλάκη που... Τι ήταν αυτό, ήταν βράδυ καριέρας, εμφάνιση καριέρας, ένα βράδυ που... δύσκολα να το ξεχάσω ο Πασχαλάκης. Νομίζω φάνηκε χθες πάρα πολύ αυτό που λέμε κατά καιρούς, ότι ο Πασχαλάκης είναι ένας τερματοφύλακας που σε πολύ μεγάλο βαθμό η βραδιά του, το απόγευμά του, το παιχνίδι του θα κριθεί από τις πρώτες του ενέργειες μέσα στον αγώνα. Από τις πρώτες του επαφές είναι με την μπάλα, τον καταλαβαίνεις. Του βγήκε στο ξεκίνημα, του βγήκαν κάποιες καλές αποκρούσεις, τα πήγε καλά, ξεκίνησε, μπήκε καλά. Είχε και πάω την τύχη με το μέρος του. Ναι, έτσι. Και πήρε ψυχολογία και φάνηκε δηλαδή αυτό το πράγμα. Ήταν συνεχώς εκεί, έβγαινε, μιλούσε στην άμυνά του, έδινε κατευθύνσεις. Ένιωσε καλά και φάνηκε και αυτό. Γι' αυτό το δεν κουραζόμαστε να λέμε ότι η ψυχολογία είναι το α και το ω, και ειδικά όταν μιλάμε για την θέση του τερματοφύλακα. Ο Πασχαλάκης βρίσκεται σε δαιμονιώδη φόρμα.
κάτι το οποίο απέδειξε και χθες στο Νταλούζ. 8 επεμβάσεις, 8 αποκρούσεις κατέγραψε η στατιστική ανάλυση. Εγώ νομίζω ότι αν εξαιρέσεις το πέναλτι, έτσι, εκεί που νικήθηκε από τον άνθρωπο που ήταν παντού μέσα στο γήπεδο, ήταν εξαιρετικός. Νομίζω ότι δεν μάσησε σε καμία στιγμή, έτσι, επίδειξε ανωτερότητα των Πορτογάλων. Πραγματικός βράχος, έτσι, κάτω από την αιστεία του δικεφάλου. Είναι και λίγο φαντεζή, αλήθεια είναι όμως, έτσι, ο Πασχαλάκης, δηλαδή το ζει. Εντάξει, να σου πω κάτι, έχει πληρώσει και όλο αυτό. Γιατί θυμίζω λίγο το γκολ με τη Σπαρτάκ στην Τούμπα, το δεύτερο. Ναι. Το 0-2, που μια επέμβαση που θα μπορούσε να την κάνει για μένα πιο εύκολα και ξέρεις να διώξει την μπάλα στα πλάγια, την έκανε έτσι και έγινε αυτό που έγινε. Ξέρεις τι μου αρέσει, ότι θα βγει μπροστά. Δηλαδή, ναι, ακόμη και στο λάθος του, θα βγει μπροστά και βλέπεις ότι συνεχίζει. Έτσι, έχει μια τρέλα. Ναι, θα μου πεις, τερματοφύλακας και τρελός πάνε μαζί. Ναι, απλά εντάξει, δεν χρειάζεται πάντα να κάνει τη φαντεζή. Επειδή είναι μια θέση κέρια μέσα στο παιχνίδι, κάνει το απλό. Και νομίζω ότι αυτό είναι, έτσι, ένα σημείο που λίγο πρέπει να το προσέξει. Και ίσως γι' αυτό έφτασε σε αυτή την ηλικία για να κάνει το παραπάνω βήμα ο Πασχαλάκης. Γιατί νομίζω ότι τα στοιχεία και σωματικά. Και τα προσόντα, τα σωματικά, ναι, τα είχε. Έχει. Ναι. Το θέμα είναι λίγο να διαχειριστεί αυτό. Γιατί πραγματικά το κάτι παραπάνω πολλές φορές δεν σου βγαίνει σε καλό σε αυτή τη θέση. Λοιπόν, θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ακούσουμε. Έχεις ακούσει τον Αιγύπτιο speaker να τρελαίνεται στον goal του Άρντα. Ξέρεις ότι οι Αιγύπτιοι ασχολούνται πάρα... Φυσικά το άχαστο. Εδώ ο Άρντα έβγαλε story χθες πριν το παιχνίδι που έλεγε την ώρα, το κανάλι, κανονικά. Πού ότι θα με δείτε στο εκεί. Κάιρο, νομίζω, ναι, οι συμπατριώτες μου θα με δείτε εκεί. Πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον. Έτσι, βεβαίως. Σε πάρα πολλές χώρες το παιχνίδι μεταδόθηκε ζωντανά. Αρμενία, είπες χθες. Αρμενία για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά υπήρχε τηλεοπτική κάλυψη και όπως μας έστειλε και ο φίλος μας ο Νίκος από Σουηδία, και οι Σουηδοί είχαν απεσταλμένο στο γήπεδο για να βγάλει ζωντανά το παιχνίδι και όχι απλή περιγραφή όπως γίνεται σε διάφορα έτσι, παιχνίδια από το στούντιο. Προσγειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη κατευθείαν, έβαλαν τις φανέλες τους, κάθεσαν μπροστά στην οθόνη, είδαν το παιχνίδι. Να την πω την αμαρτία μου. Έλα. Σκέφτηκα πόσο θα τέριαζε χθες το παιχνίδι στον Βέρμπλουμ. Ναι, δηλαδή ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι, βλέποντας και την Μπενφίκα, ήταν κομμένο και ραμμένο για έναν χαφ επιπέδου στυλ Βέρμπλουμ. Θα μου πεις. Εντάξει. Εδώ αυτοί οι παίκτες έφεραν. Okay. Αυτό ήταν ακριβώς. Ο Κάνιας κακή μέρα. Σε αυτό νομίζω το group. Αυτό λίγο μας έκανε να σκεφτούμε παραπάνω, ότι ο Κάνιας ήταν σε πολύ κακή μέρα. Και ο Μαουρίσιο ήταν σε πάρα πολύ κακή μέρα. Να σου πω κάτι, ο Μαουρίσιο έτρεξε πολύ όμως, κατάπιε χιλιόμετρα. Δηλαδή, άμα δεις το δεύτερο γκολ, άμα προσέξεις το δεύτερο γκολ, κοίταξε, οι προσδοκίες απλά από τον Μαουρίσιο συγκριτικά με τον Κάνιας είναι πολύ μεγαλύτερες. Και αναγκαστικά είσαι πιο αυστηρός, είσαι πιο αυστηρή με τον Μαουρίσιο. Απλά ξέρεις τι έγινε, του Κάνια στα λάθη χθες ήταν κομβικά. Δηλαδή, ο Κάνιας πουλούσε την μπάλα. Πανεύκολα. Δεν είχε καμία συγκέντρωση σε κανένα σημείο του αγώνα. Τίποτα. Πήρανε πάρα πολύ εύκολα την μάχη της μεσαίας γραμμής οι Πορτογάλοι. Ο Μαουρίσιο δεν έχει ανάσα, όχι απλά να πανηγυρίσει. Δεν μπορεί και να αυτό, τρέξει καν, δεν κάνει βήμα. Και αυτό το έπαθε και ο Πέλκας. Επειδή στο πρώτο ημίχρονο ήταν κυριολεκτικά παντού, έτσι, φάνηκε να μένει από δυνάμεις από το 60 και μετά. Ήταν η διάθεση αυτό ακριβώς, η όρεξη να δείξει πράγματα, να βοηθήσει. Ένας Πέλκας που για μένα βοήθησε πάρα πολύ ανασταλτικά στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στο δεύτερο του βγήκε αυτή η κούραση. Λοιπόν, να ακούσουμε τους Αιγύπτιους πώς τρελάθηκαν και αυτοί μαζί με μας χθες στο γκολ του Άρντα. الكرة داخل منطقة رأسية فلارد والتسلل عبدالا وارد عبدالا كرة وارد بمثابة الشوك بنفيكا عمر وارد كرة ترتد من العارضة وبيسرى وارد سددها وارد عبدالا كلمت على هدف التعديل لفريق باوك في هذا التوقيت غالي وهام جدا وارد عبدالا المصري وارد تمكن التعديل 1-1 في الوقت اللي تراجع فيه بنفيكا واللي شاهد من خلال الفريق البرتغالي تراخي واضح باوك يستغل هذه الكرة كرة ترجع من العارضة لتتهيأ أمام وردة في مرة أولى فاريلا من الكاب فيرد بضربة راسية لتأتي اليسارية من المصري وردة وردة يسجل في ملعب النور في حديقة النور يدور اسمه ويزين اسمه ويضع اسمه في هذا الموعد 1-1
πάρα πολύ κατανοητός ο Αιγύπτιος speaker, έτσι. Εμείς καταλάβαμε όλα. Χωρίς μεγάλη δυσκολία αποθέωσε Βάρντα. Έτσι. Καμιά 700 φορές το ναι, όνομα. Τον είπε καμιά 7 με 10 φορές. Κάτι είπε για Οδυσσέας. Το Βλαχοδήμος θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο για τον Αιγύπτιο. Κάτι είπε για Βαρέλα και κάτι είπε για Λουτσέσκου. Εμείς κατάμε τον Βάρντα. Λοιπόν, θέλω να σταθώ εγώ στην περιγραφή, έτσι, στον Γάλλο speaker, ναι, ο οποίος μεταδίδει το παιχνίδι, βεβαίως και αυτός στέκεται στον γκολ του Βάρντα, αλλά κυρίως στον Ράσβαν Λουτσέσκου. Δηλαδή, ο Γάλλος, ο οποίος δεν γνωρίζει την πραγματικότητα του ΠΑΟΚ, επικεντρώνεται στο πώς οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, αμέσως μετά την επίτευξη τέρματος του Βάρντα, έτρεξαν και σχεδόν έριξαν κάτω, θα πω εγώ, ναι, τον Ράσβαν Λουτσέσκου. Ο Ζαμπά πρώτος από όλους. Ο Ζαμπά είναι αυτό το παιδάκι που πάει να ζητήσει χάρη από τον μπαμπά, που το διάβασε κάπου πάρα πολύ εύστοχα. Και έφυγε από πίσω. Ναι. Από το ένα του χέρι, από το δεξί κρεμόταν ο Βάρντα, από το αριστερό κρεμόταν. Είναι σαν το παιδί, σαν τον μπαμπά με τα δυο τα παιδιά, τα μικρά. Έτρεξε και βεβαίως, μαζί εκεί, κολλητή η Ζαμπά ο Βάρντα. Ναι, κολλητέ ευχαριστώ και τέτοια, κολλητέ μπράβο και τα σχετικά. Και παραλίγο να ρίξουν κάτω τον Ράσβαν Λουτσέσκου. Νομίζω ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη νίκη του Ράσβαν Λουτσέσκου. Τα έχουμε πει και τα σημειώνουμε πολλάκις, ότι είναι απόλυτο αφεντικό στην ομάδα. Είναι ο άνθρωπος που ευθύνεται για το καλό κλίμα, για το οικογενειακό κλίμα που υπάρχει στα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ. Είδα το ο Βάρντα σε καμία περίπτωση δεν λογίζεται βασικός. Ο Ζαμπά ακόμα, βεβαίως ακόμα. Σου λέμε τα δεδομένα μέχρι στιγμής που έχουμε μπροστά μας. Έτσι. Ο Ζαμπά το ίδιο, αλλά όλοι μαζί πήγαν στον Λουτσέσκου. Μία κίνηση που δείχνει πάρα πολλά, γιατί το να λέμε και να καταγράφουμε το πόσο καλό είναι το κλίμα στα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ και ενδεχομένως να είναι έτσι απλά σε θεωρητικό, φιλολογικό επίπεδο και να είχαμε να λέγαμε. Οι παίκτες το δείχνουν με την πρώτη ευκαιρία. Σε εκείνον το αφιέρωσαν, σε εκείνον το χρωστούσαν και γι' αυτό κιόλας έτρεξαν στην αγκαλιά του και νομίζω ότι στο πλάνο, πέρα από αυτούς που βρίσκονται στο γήπεδο και σπέβδουν στο Λουτσέσκου, μπαίνει κιόλας ο πάγκος μέσα από τις πιο όμορφες εικόνες, από τις πιο δυνατές εικόνες, από αυτές που σε γεμίζουν αισιοδοξία για το κλίμα. Τα έχουμε πει πολλές φορές, οι παρέες γράφουν ιστορία και σίγουρα ο ΠΑΟΚ στην παρούσα φάση είναι μια πολύ μεγάλη, πολύ καλή και πολύ δυνατή παρέα. Ήταν πολύ ωραίο και το στιγμιότυπο πάνω στους πανηγυρισμούς που γυρνάει η κάμερα στον Μπίσεσβαρ και τον Σάκοφ που κάνουν το ζέσταμα εκείνη που είναι την στην ώρα. Άλλη άκρη, ναι. Ναι, και γυρνάει ο Μπίσεσβαρ, δίνει το χέρι στον Σάκοφ, το πανηγυρίζουν μαζί και ο Ουκρανός είναι, κοιτάει, σαν να σου λέει εντάξει, αυτό το ήταν εντελώς φυσιολογικό. Έκανε μια κίνηση σαν να λέει: OK, ναι, μπήκε, γιατί το πιστεύανε πραγματικά σε εκείνο το σημείο. Ο ΠΑΟΚ είχε κερδίσει μέτρα, πίεζε. Και νομίζω ότι αυτό που λέγαμε και εμείς εδώ πέρα τώρα στις συζητήσεις μας από το πρωί, σε κανένα σημείο του αγώνα, όσο και να φοβήθηκες, γιατί κακά τα ψέματα η Μπενφίκα είχε φοβήθηκες, πάρα πολλές... η καρδιά πήγε στον Ταλούς και τώρα γυρνάει με τα πόδια. Είχε πάρα πολλές μεγάλες φάσεις, έχασε φοβερές ευκαιρίες, αλλά στο πίσω μέρος του μυαλού σου είχες, ρε παιδί μου, πάντα και έλεγες ότι ο ΠΑΟΚ το εκτός... Ξεστήνει γιατί εμπιστεύεσαι πάρα πολύ τη δουλειά του Λουτσέσκου. Και είναι και αυτό που είπε και ο Τσόχος στην περιγραφή. Ο ΠΑΟΚ το βρήκε τον γκολ. Γιατί έχει συνηθίσει να βρίσκει τον γκολ στα μεγάλα παιχνίδια, στα ευρωπαϊκά παιχνίδια και πόσο μάλλον φέτος, έτσι. Ναι. Δηλαδή στο μόνο μάτς που δεν του βγήκε το γκολ ήταν στην Ρωσία, στη Μόσχα. Που και πάλι ακόμα... δικαιούταν ένα γκολ έτσι βάσει τη εικόνα και των ευκαιριών του. Και χθες που δεν είχε τόσο μεγάλες ευκαιρίες. Και πάλι όμως σε έκανε να πιστεύεις, να πεις ότι θα τη βρει την ευκαιρία. Ήταν εκείνες οι φάσεις που βγήκε στην κόντρα, δεν μπόρεσε ο Πρίγιοβιτς κυρίως να ένα να στημένο, ακολουθήσει. Ένα ήτανε οτιδήποτε. Το ένα κλικ παραπάνω χρειαζόταν ο ΠΑΟΚ για να το πετύχει τον γκολ, το βρήκε σε αυτή τη φάση. Και νομίζω ότι είναι αυτό που είπε και ο Ρασβάν Λουτσέσκου στην έκθεση τύπου μετά, ότι μετά από το 1-1 ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε ακόμη και δεύτερο γκολ να πετύχει. Ήταν με τέτοια ψυχολογία και τέτοια άβρα. Η Μπενφίκα έδειχνε λίγο χαμένη, να τα έχει χαμένα, παγωμένη μέσα στο γήπεδο. Ο ΠΑΟΚ είχε πάρει ψυχολογία και πραγματικά μετά μπορούσε ακόμη και να κάνει το 1-2 και τα πράγματα να ήταν ακόμη πιο διαφορετικά. Αλλά για μένα αυτό το εκτός έδρας γκολ μπορεί να είναι και ακόμη καλύτερο για τον ΠΑΟΚ από την άποψη ότι δεν υπάρχει δεν θα εφησυχαστεί. Όπως είπε και ο Βιερίνια, δεν θα πάμε στην Τούμπα με τη λογική του 0-0. Είναι ένα ρίσκο αυτό, έτσι. Που έτσι και δεν νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα εδώ στον Ταλούζ πήγαν και είπαν ότι δεν πάμε αλλά, να μηνθούμε. Ξέρεις τι, και μόνο μερικές φορές και στο μυαλό σου, αν έχεις κάτι και το έχεις λίγο πιο σίγουρο, έστω και λίγο, είσαι λίγο πιο εφησυχασμένος, λες, OK, το έχω κάπως, ναι. Τώρα
θα είναι όλοι σε γρήγορση, θα είναι και η Τούμπα νομίζω κατάμεστη η διάθεση μόνο με το που ξεκινήσει. Δεν ξέρω πόσες ώρες θα χρειαστούν για να τελειώσουν τα εισιτήρια. Ήδη υπάρχουν πάρα πολλές ερωτήσεις από αυτό το βράδυ κιόλας. Με το που τελείωσε το παιχνίδι. Ναι, κατευθείαν. Ναι, ναι, ναι. Πότε αλλά κυκλοφορούν τα εισιτήρια με Μπενφίκα. Ξέρεις, πολλοί ξέχασαν ότι το Σάββατο υπάρχει το παιχνίδι με τον Αστέρα. Και αυτοί που ήρθαν να το θυμίσουν ήταν οι ίδιοι παίκτες του ΠΑΟΚ και ο Λουτσέσκου που αυτό έλεγαν ότι πρώτα έχουμε αυτό. Γιατί ο ΠΑΟΚ ξεκινάει με το 2-2. Δεν υπάρχει περιθώριο για απώλεια στο πρωτάθλημα. Για να μεγαλώσει το χάσμα, το βαθμολογικό αυτό, χάσμα από τους αντιπάλους του. Πρώτα αυτό. Και μετά το παιχνίδι της Τετάρτης. Και σίγουρα ο Αστέρας θέλει να ποντάρει και στην κούραση, αν θέλεις, και στο ταξίδι σίγουρα και στον ενθουσιασμό του ΠΑΟΚ. Και έρχεται έτσι στην Τούμπα πολύ για να κλέψει αποτέλεσμα, για να κάνει μια πρώτη ζημιά στον ΠΑΟΚ. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το rotation που θα γίνει από τον Λουτσέσκου, γιατί σίγουρα θα υπάρξουν αλλαγές για το παιχνίδι του Σαββάτου. Δεν μπορεί να πάει αυτή η ομάδα σε έκτο συνεχόμενο παιχνίδι χωρίς αλλαγές. Πες μου ομίλους ήδη και δεν το έχουμε καταλάβει με τόσα παιχνίδια που έχουμε δώσει, έτσι. Ναι, αυτό είναι, αυτό που λέμε τις τόσες μέρες. Δηλαδή είμαστε σήμερα 22 Αυγούστου και είναι σαν να έχει περάσει ένας γεμάτος μήνας πρωταθλήματος. Και ακόμα δεν έχουμε ξεκινήσει. Οπότε νομίζω ότι το ενδιαφέρον επικεντρώνεται εκεί, θα τα πούμε και στην πορεία της εκπομπής. Λοιπόν, πάνω σε αυτό που έλεγες πριν, ο ΠΑΟΚ έχει μεγαλώσει γιατί και στην κακή του μέρα θα βρει τον τρόπο να αντιδράσει και στην κακή του μέρα δεν θα μασίσει. Θα τα δούμε όμως αναλυτικά αργότερα και με τον Σταύρο. Χρωστάμε τον Γάλλο speaker που λέγαμε προηγουμένως. Θα πούμε με αυτό μετά. Με αυτό να πούμε. Ναι. Ωραία, να πούμε με αυτόν. Εδώ έχουν στείλει πρώτοι φίλοι μηνύματα για καλημέρες, λένε για τα εισιτήρια. Λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσουμε, μείνετε συντονισμένοι γιατί μετά το διάλειμμα με την αγάπη έχουμε εισιτήρια για το μάτς με Αστέρα Τρίπολης. Και μπορεί να έχουμε και κάτι ακόμα. Και για το μάτς με την Μπενφίκα. Δώσ' το μωρέ, αφού περιμένει και ο κόσμος. Κάνε το λίγο. Δίνουμε και την Αναστασία, όχι την Αναστασία, quiz, δεν την δίνουμε. Ψάχνουμε, Αναστασία, quiz. Quiz. Λοιπόν, ψάχνουμε ένα quiz, θα το βρούμε τώρα στο διάλειμμα, θα το σκεφτούμε με την αγάπη για να κερδίσετε εισιτήρια και για το Σάββατο και για την ερχόμενη Τετάρτη. Ξέρουμε ότι φαντάζουν μαγικά χαρτάκια για όλο τον κόσμο. Πόσο ωραίες αυτές οι μέρες, δηλαδή, που έχει τέτοια συνεχόμενα. Υπάρχει αναμονή, είναι σίγουρο με ή χωρίς εισιτήρια στα χέρια σας, στην Τούμπα δεν θα πέφτει καρφίτσα. Μείνετε συντονισμένοι, μετά το διάλειμμα μόνο θα σας εδώ, πούμε στήρια, μόνο, εδώ. Μόνο εδώ. Πρώτοι εμείς. Πρώτοι λοιπόν, εμείς. Θα δώσετε την απάντησή σας σε ένα πολύ εύκολο quiz και θα μπείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε εισιτήρια για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος και για το πολύ σημαντικό παιχνίδι την σεντονάτη βραδιά της Τετάρτης. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα, ερχόμαστε με τον Γάλλο speaker που αποθεώνει Ουάρντα αλλά βλέπει και διαβάζει εξαιρετικά την αγκαλιά στον Λουτσέσκου, με Σταύρο Κόλκα από τη Λισαβόρα και βεβαίως με εισιτήρια που θα γίνουν δικά σας στις 2 η ώρα το μεσημέρι. Επιστρέψαμε εδώ πέρα στο Λίμπερο 107,4, πάω 24 με Ελένη Μπούντου και Αγάπη Γαβριλίδου. Αφιερωμένο σε όσους αγαπάω. Πάμε μαέστρο. Λοιπόν, σε ρυθμούς Ουάρντα, σε ρυθμούς Διμπιντάι, σε ρυθμούς Χαμπίμπι. Επειδή εδώ το κορίτσι έξω στη γραμματεία, η Μαριλής τρελάθηκε, το αφεντικό τρελάθηκε. Μοιράζει ρε παιδί μου εισιτήρια. Το αφεντικό τρελάθηκε εδώ στον Λίμπερο 107,4. Τι υποσχεθήκαμε. Λοιπόν, θα τα πάρουμε με τη σειρά. Πρώτα, οι τρεις πρώτοι που θα καλέσουν τώρα 287 και 3 οχτάρια. Οι τρεις πρώτοι 23, 10, 287, 3 οχτάρια. Κερδίζουν εισιτήρια για το παιχνίδι του Σαββάτου με τον Αστέρα Τρίπολης. Έτσι απλά και όμορφα. Τρέξτε, ρε παιδί μου. Χωρίς τέτοιο, χωρίς κλήρωση, χωρίς διαγωνισμούς, χωρίς τίποτα. Απλά να είστε γρήγοροι και οι να πιάσετε γραμμή. Τώρα, 287 και 3 οχτάρια. Για πάω Καστήρας Τρίπολης, έτσι, για το Σάββατο. Για το παιχνίδι του Σαββάτου, πρεμιέρα πρωταθλήματος στις 7 και 4. Να έχετε έτοιμα άμκα και ταυτότητα, ναι, 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 ταυτότητα, έτσι, για να μην καθυστερείτε και την Μαριλή στη γραμματεία μας. Αλλά δεν θα είστε μόνο εσείς οι τρεις, γιατί μέχρι και τις 2 που θα ολοκληρωθεί η εκπομπή, θα λέμε αναδιαστήματα, καλέστε τώρα οι τρεις πρώτοι, κερδίζετε εισιτήρια. Έχουμε να δώσουμε αρκετά. Οπότε, μέχρι τις 2 θα εδώ, λέμε συνέχεια για εισιτήρια. Συντονισμένοι έχουμε εισιτήρια και έχουμε φυσικά εισιτήρια και για το ΠΑΟΚ Μπενφίκα τις επόμενες Τετάρτης. Αλλά εδώ αυτά θα τα δώσουμε δύσκολα. Μηνυματικά. Και ναι, εντάξει, να σου πω κάτι, εντάξει, πάει και η κλίμακα, έτσι. Η κλίμακα του παιχνιδιού που είναι πιο δύσκολη. Έτσι ανεβαίνει τώρα. Εντάξει, δεν θα δίνουμε όλα έτσι απλόχερα. Θα δώσουμε τόσα εισιτήρια για πάγκο στην Τρίπολη τηλεφωνικά. Τώρα θα δώσουμε μηνυματικά τα εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Μπενφίκα. 5 εισιτήρια λοιπόν διεκδικείτε. Αν
δώσει τη σωστή απάντηση στο quiz μας, το οποίο είναι το εξής. Πότε ήταν η τελευταία φορά που σκόραρε ο Άμρου Άρντα σε αγώνα του ΠΑΟΚ? Το τελευταίο ΠΑΟΚ, δηλαδή επίσημο γκολ του Ουάρντα, του Χαμπίμπι, με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Να πούμε ευχαριστώ, έτσι, βέβαια, και για... Είναι λίγο δύσκολο, για παιδιά, την πηγή που μας έδωσε αυτό το... Βεβαίως, ιδέα, βεβαίως, τα μου, παιδιά μας εκεί στο λίγο γραφείο, Ειρήνη, Γιάννης, είχαν έτσι οι φίλοι μας την ιδέα αυτή. Γιατί βέβαια είναι εκτός διαγωνισμού τα παιδιά, για να μην νομίζουν. Εμείς δεν θυμιζόμαστε, ρε παιδί μου, για τα quiz που βάζουμε. Οπότε θέλω να εγώ θα έβαζα ποιο σκόραρε. Δηλαδή, ναι, δεν ναι. Είναι, και δεν είναι κάτι. Δεν έχω πάρα πολύ για τα quiz. Οπότε είχαμε λίγο έτσι μια μικρή βοήθεια. FM κενό, γράφετε την απάντηση για το quiz μας. Πότε ήταν η τελευταία φορά που σκόραρε ο Άμρου Άρντα σε επίσημο... Ημερομηνία ή αντίπαλο. Τι θες να... Να το κάνουμε λίγο δύσκολο να τα βάλουμε και τα δύο. Ημερομηνία και αντίπαλο. Όπα, μιλάμε, τους έχει σκοτώσει, ρε αγάπη. Εντάξει, ρε, είναι ΠΑΟΚ Μπενφίκα. Θα έχει ελάχιστα εισιτήρια. Δυσκολευτείτε λίγο. Βλέπετε, βλέπετε ποιο είναι ο κακό τη υπόθεση εδώ. Έλατε, πέρα. Έλατε, παιδιά. Εντάξει, λοιπόν, δεν πουλάμε, χαρίζουμε, έτσι. Είναι. Πότε... Πέντε εισιτήρια. Δίνετε την απάντηση, FM κενό, δίνετε την απάντηση στο μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54526. Λοιπόν, πότε ήταν το τελευταίο επίσημο γκολ του Άρντα με τη φανέλα του ΠΑΟΚ? Ημερομηνία και αντίπαλος. Σκορ δεν ζητάμε, καλά, γιατί είμαστε και καλοί. Το ξεκινάμε έτσι. Αν τώρα δυσκολευτούνε, θα τους ευκολύνουμε λίγο στην πορεία. Πρέπει, θα βγάλουμε την ημερομηνία, θα μείνει αντίπαλος, εντάξει. Το συμφωνούμε έτσι. Λοιπόν, για να δούμε πώς θα προχωρήσει ο διαγωνισμός. Αλλά και... εγώ σας πιστεύω, να ξέρετε. Εντάξει, γι' αυτό σας βάζω δύσκολο. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι κατά καιρούς έχουμε βάλει πολύ εύκολα quiz εδώ και με τον Μοσχοβίτη είναι. Και εσείς και καλά, εμείς. Ο Μοσχοβίτης είναι δύσκολος. Ο Μοσχοβίτης είναι χειρότερος από σένα. Περίεργα, η Παναγία μου, δηλαδή, τελευταία φορά ήταν 500 ώρες περιμέναμε. Ο Μοσχοβίτης θα έδινε μάλλον quiz πότε έγινε αλλαγή ο Σάμπρι στο μάτς τότε. Ναι, ναι, ναι. Είναι τα quiz που είναι το παρελθόν. Κάτι 1970-75, σε παρακαλώ τώρα. Λοιπόν, πριν πάμε στον Σταύρο Κόλκα και στην Λισαβόνα για να μας πει για το μεγάλο ευρωπαϊκό βράδυ του ΠΑΟΚ, για το πώς έζησε ο ίδιος το 1-1 στο Νταλούς, χρωστάμε βεβαίως τον Γάλλο. Θέλω να χαμηλώσουμε λίγο τον Ντιμπιντάι, έτσι, τον αγαπημένο μας Ουάρντα και τον αγαπημένο σας Ουάρντα, και να ακούσουμε λίγο τον Γάλλο. Λοιπόν, το βάζω από την αρχή. Πόσο να πανηγυρίσει με τον Γάλλο, ρε, είναι και λίγο κομψή η γλώσσα, δηλαδή δεν σου βγαίνει αυτή η αλήθεια στον γκολ. Κοίτα να δεις που ήξερα και γαρικά, αλλά δεν θυμάμαι. Να καταλάβω και τι λέει. Να μας πεις εκεί τι λέει για τον Λουτσέσκου, έτσι, γιατί τον αποθεώνει. Εγώ είμαι Αιγύπτια, είμαι. Πολύ, πολύ ήρεμη περιγραφή. Κοίτα, θέλει ψωμί όμως, θέλει ακόμη ψωμάκι ο Αιγύπτιος για να φτάσει επίπεδα Τούρκου σχολιαστή στο bye-bye Φενέρ, ναι, έτσι. Ναι, ναι, εκείνο νομίζω έχει μείνει. Εντάξει, εκείνο έχει μείνει στην ιστορία, λοιπόν, βεβαίως. Λοιπόν, οι τρεις που περιμέναμε κάλεσαν στην Μαρλίζ, οπότε προς το παρόν σταματάτε να καλείτε. Έχουν φύγει τα τρία πρώτα εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης. Περιμένουμε τα μηνύματα για το quiz που έχουμε βάλει για τα εισιτήρια του ΠΑΟΚ Μπενφίκα. Θυμίζουμε, FM γράφεται, κενό. Την απάντηση στο quiz που είναι το πότε ήταν η τελευταία φορά που σκόραρε ο Άμρου Άρντα με τη φανέλα του ΠΑΟΚ σε επίσημο goal, παιχνίδι. Και το στέλνετε στο 54526. Πέντε εισιτήρια σας περιμένουν μέχρι και τις 2. Θα μιλήσουμε τώρα, θα μεταφερθούμε μάλλον στη Λισαβόνα, να μιλήσουμε με Σταύρο Κόλκα, να μας πει και αυτός έτσι πώς το έζησε το παιχνίδι, πώς το είδε από κοντά. Να σου πω κάτι, και η αποστολή επέστρεψε. Ναι, η αποστολή επέστρεψε, ξημερώματα. Έφυγε κατευθείαν το παιχνίδι.
Νομίζω έχουν μια μικρή οδύσσια για να επιστρέψουν εδώ πέρα. Πάλι μέσω Γερμανίας. Ναι, από ό,τι θυμάμαι, ναι, θα μας τα πει και ο Σταύρος. Η αποστολή βεβαίως επέστρεψε ξημερώματα. Κατευθείαν με το παιχνίδι. Δυστυχώς δεν υπάρχει υλικό από το αεροπλάνο για την ώρα. Πρέπει να ήταν όλοι πάρα πολύ κουρασμένοι, γιατί όπως και να το κάνουμε, άδειασαν ψυχολογικά. Ήταν πολύ μεγάλη η ένταση έτσι, μετά τον Ταλούζ. Το έζησαν και το πανηγύρισαν έντονα, οπότε θεωρώ ότι στο αεροπλάνο υπήρχε έτσι μια σχετική ηρεμία. Αλλά θα μας τα πει καλύτερα και ο Σταύρος Κόλκας. Τον για έχουμε. Πάμε. Καλησπέρα. Ωραία, πάμε να τον ακούσουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εμείς λέμε καλημέρα ακόμα. Σωστά είναι και αυτό. Είναι 2 ώρες. Καλημέρα λοιπόν. Πώς ξυπνήσαμε καταρχάς? Πολύ νωρίς, γιατί φάγαμε ένα γαλπατοβράδι. Και ακόμα χωνεύουμε. είναι και αυτό ένα πρόβλημα. Σταύρο, έχουμε βάλει quiz το τελευταίο επίσημο γκολ του Ουάρντα με την φανέλα του ΠΑΟΚ. Μην το δώσεις, γιατί τη δίνουμε εισιτήρια για την Μπενφίκα. Το θυμάσαι? Δίνω εισιτήρια για την Μπενφίκα. Φυσικά. Βεβαίως. Άρχισε να τραβάς πίσω. Τι έγινε? Άρχισε να τραβάς πίσω, λέω. Ναι, τραβάς, δεν το κατάλαβα. Άρχισε. Στην πορτογαλική διάλεκτο. Τα τελευταία που δώσατε είναι. Δεν έχουμε δώσει τίποτα ακόμη. Ναι, ναι. Εντάξει, τα τελευταία είναι αυτά που δίνετε. Γιατί ρε εσύ? Ο λαός εδώ πέρα αγωνιά. Εγώ το ξέρω, να το πω πιο πολύ από το δεύτερο γκολ. Όχι. Όχι, όχι, μην το κάψεις. Το κάναμε και λίγο πιο δύσκολο μάλιστα. Ζητάμε και σκορ και ημερομηνία. Ημερομηνία, δηλαδή, βάζει τα κλικ στο Google, δίνουμε. Εντάξει ρε Σταύρο, αυτό σκεφτήκαμε δηλαδή, αμάπια. Να ψάξουμε, αγαπημένε Σταύρο. Ναι, τέλος πάντων. Τι γίνεται, για πες. Τι να πω, τι άσχημο είναι αυτός. Τι άσχημος, γιατί δεν... Να σου πω κάτι, οι γυναίκες που ήταν χθες στον Ταλούζ, γιατί είδαμε το φωτογραφικό υλικό, ήταν όλες μία και μία. Δεν ξέρω τι βλέπεις εσύ τριγύρω. Οι γυναίκες των ποδοσφαιριστών. Όχι, ήταν οι γυναίκες που ήταν στις εξέδρες του Ταλούζ, μία και μία όλες. Δεν μπορώ, επειδή δεν περπατήσατε τις εξέδρες, μιλάμε για ολιβασία, έτσι. Είσαστε πάρα πολύ ψηλά, έτσι. Εμείς είδαμε το παιχνίδι από τον πύργο του Άιφελ. Ναι. Υπάρχει μια πληροφορία ότι όταν ανεβαίνατε στην αρχή, κάποιοι ένιωσαν μια έντονη δυσφορία, ας πούμε. Όλοι αισθάνθηκαν μια έντονη δυσφορία. Με δυσκολία, ε. Και η φρίκη ήταν όταν συμπήρε ένα κατούριμα. Τι κάνεις, εκεί να μιλήσει η δύναμη της ψυχής. Έπρεπε να είναι εκεί ο Ατρίδης να τις ανεβαίνει τις σκάλες τρέχοντας. Που είναι πιο φίλοι. Ναι, ο Ατρίδης. Με την εσπαντρίγια. Ναι, το μένιο δεν μπορεί να φάει. Δύσκολα ήσασταν, ναι. Ναι, τους πέτυχες τους παίκτες πάντως. Έβλεπες. Αν εξαιρέσεις το δοκάρι εκεί του Βαρέλα, αλλά μετά το είδε κατευθείαν. Κοίτα, πηδάει ο Βαρέλα με το μάτι. Ναι, ναι, ναι. Ο Ψόχος που έχει μόνη τον, ναι. Είπε μάτος στην αρχή. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Αλλά τον Βαρέλα δεν μπορεί να τον χάσεις. Και κάνει κοντινό σε Βαρέλα, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος η κάμερα. Εκείνη ναι, την κατευθείαν ώρα. Τον δείχνει. Ναι, τον Βάλτα δεν το χάνει. Είναι βοηθητικό το μαλλί, ρε εσύ. Υπερμανάντ. Ωραία. Θα κάνει τάση ο Βάλτα, να ξέρετε. Την έχει κάνει ο Μπίσες Βάλτα. Τον φαντάζεσαι τον Βάλτα με κοντοκουρεμένο αγορέ μαλλί τώρα, ας πούμε. Πες μου λίγο. Όχι. Υπάρχουν φωτογραφίες πάντως από παλιότερα. Θα είναι κακιά στιγμή για την ανθρωπότητά μας. Όχι, όχι. Πιστέψτε με, είναι πολύ καλύτερος. Να ξέρετε. Υπάρχουν φωτογραφίες από παλιότερα. Πριν πάει στο Αγρίνιο, κοντά τα είχε, δεν τα είχε έτσι. Okay, και έχει φωτογραφίες. Και είναι πολύ καλύτερος. Ναι. Βίντεο σοκ. Στοιχεία ντοκουμέντο. Πόσο καλύτερος μπορεί να γίνει ο γήπας, δηλαδή. Πίστεψε με Σταύρο, μπορεί να γίνει. Θα σου στείλω φωτογραφία να δεις μετά. Συγγνώμη, Σταύρο, αλήθεια τώρα τι έχει κολλήσει. Daddy's here. διαβάζει ατάκα πάω 24. Το μεταξύ ήταν έτοιμος. Ήταν έτοιμος. Διαβάζει πάω 24. Από τα βασικά. Ναι, μα είναι η ατάκα μας αυτή. Πετυχαίνει το αφεντικό του. 24, όπου, δηλαδή όπου και να πάω είναι μπροστά μου ο Βάρντα. Εγώ δεν πιστεύω ότι κοιμάται ο Βάρντα, να ξέρετε. Δεν πιστεύω ότι είναι... Είναι παντού. Είναι παντού. Σαν το πίτσι χθες, η αλήθεια είναι. Για να τα λέμε κιόλα. Πριν είναι παιχτάρα τώρα. Πόσο κοστολογείται ρε εσύ Σταύρο αυτός, γιατί χθες το συζητούσαμε λίγο μαζί μας. Να τα βάλουμε λίγο κάτω. Πόσα θέλει αυτός. Δεν υπάρχει. Πρώτα απ' όλα είναι αδιανόητο να μην το έχουμε δώσει καμία γεμάτη σε όλο το παιχνίδι. Αυτό ακριβώς στο 45 λεπτό αυτό λέγαμε. Μια κλωτσιά, κάποιος, κάτι. Ένα τάκλιν.
Δεν υπάρχει μετά μια παιχτάρα τώρα. Αλλά τα καλά ψέματα. Αν δεν έδινε το πέναλτι ο Μάζιτς, η Μπενφίκα θα πιεζόταν πολύ. Ναι, μεν ήταν από το 20 μέχρι το 40 μας έκανε γιογιό, γιατί αυτό έγινε, και έχασε ναι. ευκαιρίες, αλλά αν δεν δώσει το δωράκι ο Σέρβος, είναι άλλο παιχνίδι στο δεύτερο μήκονο. Ναι, ναι. Γιατί θα είναι πιεσμένοι να σκοράζουν. Εντάξει, τους κάνει εκπληκτικό δώρο στο 45. Στο χειρότερο δυνατό είναι... σημείο, έτσι. Ναι. Και η ουσία στην όλη ιστορία είναι ότι εμείς περιμέναμε να δεχτεί πίεση ο Πάουκ. Την έχω δει τρεις φορές στην Μπενφίκα. Όταν θα βρει ρυθμό είναι απίστευτα καλή ομάδα. Που θα σε πιάσει από το λαιμό. Η Μπενφίκα, ναι, αυτή που, αυτό που δεν έχει η Μπενφίκα είναι η προσωπικότητα. Με το που δεν της βγαίνει το καλό διάστημα, περιμένεις να λυγίσει. Και πάει ο άλλος και δίνει το πέναλτι. Σαν δεν τρέπεται λίγο. Δεύτερο πέναλτι. Ωραία, αβαβά στον Πάουκ στη διαδικασία. Ωραία, τον προκριματικό του Champions League. Ρε, ναι, και είναι τόσο κρίσιμα ναι. τα παιχνίδια. Δεν είναι δυνατόν να γίνονται αυτά τα λάθη. Και μιλάμε για διαιτητή επίπεδου τώρα τελικού Champions League. Πέρσι. Καλά, για να παίξεις τελικό Champions League μάλλον κάνεις και θεληματάκια. Ναι. Εντάξει. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Και χωρίς, και, και χωρίς δεύτερη σκέψη, Σταύρο, έτσι, δηλαδή κατευθείαν το έδωσε. Ψυχρό, ψυχρή, ψυχρό μυαλό, καρδιά, όλα. Χαμογελάει και όλα στο πλάνο που τον δείχνει. Χαμογελάει και όλα. Ναι. Δηλαδή μιλάμε τώρα για προκλητικό λαμόγιο. Δεν είναι δηλαδή απλά ένα απλό. Δεν είναι πασόκ. Ναι. Εντάξει. Και το χειρότερο που κάνει είναι δεν το είναι πασόκ. Ναι. 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 Το χειρότερο που κάνει το πλεονέκτημα στον Άρντα που το κόβει. Για να δώσει πάλι πέρα πλήγιο της. Ναι, ναι, όλος ο Πάουκ ήταν στο πόδι εκείνη τη στιγμή. Αληθεία. Όλος ο Πάουκ. Αληθεία. Εντάξει, δεν τίθεται εντάξει. θέμα πέναλτι, το είπε και ο Λουτσέσκου. Όχι, τώρα δεν χρειάζεται να το πούνε, αυτό το είδαμε κιόλας. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει τίποτα. Είναι πέναλτι τώρα. Μιλάμε για παιχνίδι 30 εκατομμυρίων. Ακριβώς. Ωραία. Στο οποίο σφυρίζει αυτό το πέναλτι. Να σου πω κάτι. Δεν λες πάλι καλά που στο πέντο επόπτης βρίσκεται και βλέπει καλά τη φάση εκείνη που υπάρχει επαφή στο κατέβασμα της μπα. Ξέρεις πώς θα άλλαζαν ισορροπίες. Με γυμνό μάτι από το Θεό. Με γυμνό μάτι από το Θεό το είδα. Ναι, και το πέναλτι είδαμε ότι δεν είναι, αλλά το έδωσε. Το τι βλέπαμε εμείς και το τι έβλεπε ο ρέφερ ήταν άλλο, γι' αυτό σου λέω. Δεν γίνεται να μην το ψάξεις ούτε το πέντε, γιατί σου λέω τώρα είναι φως φανάρι. Δεν είναι μια φάση δύσκολη. Εντάξει, και από εκεί και πέρα. Οι δύο φάσεις σε αυτά τα παιχνίδια που ξέρουν όλοι ότι οι ομάδες είναι 10% η μία καλύτερη από την άλλη, όλοι ξέρουν ότι η λεπτομέρεια μπορεί να παίξει καταλυτικό ρόλο. Ακριβώς. Ο Μάζιτς αυτό που κάνει, τι είναι ουσιαστικά, ξεμπλοκάρει την Μπενφίκα. Ωραία, και τους λέει έλα πάρε και ένα δεύτερο και καθάρισε. Αφού δεν σου βγαίνει ορθολογικά, έλα πάρε το... κάνει ο Μάζιτς. Ναι. Ο Μάζιτς δεν θα δώσει 90 σφυρίγματα. Γιατί μετά, ξέροντας τι έχει κάνει, δίνει και 5-6 πόδια στον ΠΑΟΚ. Κάτι φάουλ εντός περιοχής που καθαρίζει φάση, κάτι τέτοια. Για να ισορροπήσω, ναι. Επίπεδο, ναι, σε αυτό το επίπεδο δεν είναι 80 σφυρίγματα ηλίας με σπάθα στο Άρης ΠΑΟΚ ή στο Τρίπολη Ολυμπιακός. Ναι. Εκεί ξέρει ότι θα δώσει 2-3 και τελειώσαμε. Ωραία, ευρωπαϊκού επίπεδου. Ωραία, η κάρτα στον Πέλκα. Το πλεονέκτημα και το πέναλτι. Τέσσερις φάσεις. Στο Πάουκ υπήρχε χθες μεγάλος εκνευρισμός, έτσι. Σε ακούγαμε και σε ακούω καλά, αγάπη. Πάρε το μικροφωνάκι στο στόμα σου, αγάπη μου. Μ' ακούς τώρα. Έλα, πιο κοντά. Εκολλημένο το έχω. Τι να κάνω. Λοιπόν, σ' ακούγαμε χθες ζωντανά εδώ πέρα που ήσουν και με τον Γιώργο του Ζαγόρα και προσπαθούσες έτσι λίγο να πάρεις κάποια τάκα από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, από τον εκνευρισμό που είχαν. Και αυτοί αν μιλούσαν εκείνη τη στιγμή, νομίζω θα λέγανε ακραία πράγματα, έτσι. Κοίτα τώρα. Ο Μίχελ βγήκε κόκκινος από τα αποδυτήρια. Ναι, που έθεσες ένα τώρα πολύ ωραίο ερώτημα. Είναι από τα, αυτό. Ναι, από τα πολλά μπάνια, ναι, είναι από τον εκνευρισμό. Ναι, δεν ξέρουμε. Κόκκινος. Ελέγχεται. Ωραία. Ναι. Τώρα, ο Σαραϊδάρης δεν πίστευε αυτό που έγινε. Ναι. Ωραία. Άμα δείτε στο βίντεο των απεσταλμένων μια μέρα πριν, λέμε για το Μάζιτς. Ναι, μας ναι, έχει παρακινήσει ο ορισμός. Εντάξει. Στο συγκεκριμένο γιατί ξέρουμε παιχνίδι. Ότι οι διαιτητές τέτοιου επίπεδου κάνουν και θελήματα. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Και αυτό που κάνει ο Μάζιτς
Δεν ξέρω αν είναι διρεκτίβα υπόγεια της UEFA. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι η Μπενφίκα έχει άριστες σχέσεις με το δίκτυο του μάνατζερ των Σέρβων. Mm. Και είναι η αγαπημένη ομάδα, έτσι, της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Ναι, κάνουν πολλές δουλειές οι Πορτογάλοι με τους Σέρβους, σε όλα τα επίπεδα. Ωραία, μεταγράφες Μάρκοβιτς, Σίρκοβιτς, Φέτσα, ο ένας, ο άλλος. Ωραία. Να μην απορεί. Το δίκτυο καλά δουλεύει. Ξαφνικά έχουμε την διοικησία του Μάρτιν χθες. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Απλά μαζεύονται αρκετά τα λάθη και από τα προηγούμενα παιχνίδια και αυτό προβληματίζει πλέον. Δηλαδή δεν είναι σε ένα μάτσο ένα λάθος. Είναι μεγάλα λάθη σε όλα τα μάτσα. Ο πιο παλίκαρος διαιτητής που υπήρχε ήταν αυτός ο Μπουκέ στον αγώνα με τη Σπαρτάκ τη Μόσχα. Ναι. Ωραία, αυτός έπαιξε με συμπάθεια τον ΠΑΟΚ. Ναι. Έχονταν δει προφανώς τι είχε γίνει σε αυτό το παιχνίδι. Ισραήλ και Σερβία δεν μας συμπαθούν, είναι ξεκάθαρο. Δεν είναι μακριά η Ανατολική, μακριά. Μακριά. Είναι όλοι άστο. Οι φίλοι μας οι Σέρβοι. Σταύρο, στα αγωνιστικά, χθες μεγάλο μερίδιο από το πώς εξελίχθηκε και το πώς ήρθε αυτό το 1-1 οφείλεται και στον Λουτσέσκου, σωστά, από τον τρόπο που διαχειρίζεται το σύνολο στο δεύτερο, είδα, την είσοδο... Νομίζω, ναι. Νομίζω, Ελένη, δεν είναι θέμα Λουτσέσκου. Ο ΠΑΟΚ έχει την τύχη μέχρι την ατυχία του να έχει Κρέσπο στο καλύτερο του παιχνίδι στη ζωή του στον ΠΑΟΚ. MVP χθες. Μαζί με Πασχαλάκη βεβαίως. Βαρέλα πολύ σοβαρό και Πασχαλάκη πολύ σταθερό. Ναι. Ναι. Αυτοί οι τρεις ουσιαστικά κρατάνε τον ΠΑΟΚ μέχρι να μπει ο Γήπας να αλλάξει τη μορφή του αγώνα. Από τον ΠΑΟΚ χθες, Μάτος, Βιερίνια, Μαουρίτσιο, Κάνιας, Πέλκας, Ρίγιοβιτς, Λιμνιός, είναι εκτός αγώνα. Δεν ξέρουν τι να κάνουν την πάρα με το που την παίρνουν. Έχουν χαθεί, το ειδικά το κέντρο σου, το έχεις χάσει από το 15 και μετά, είναι σε... Χωρίς λόγο, ναι. Χωρίς προφανή λόγο. Όλα γίνονται από τα εύκολα λάθη που κάνουν οι έμπειροι παίκτες του ΠΑΟΚ. Δηλαδή θυμάμαι χαρακτηριστικά στο 17-18 κάνει ένα ο Βιερίνια εύκολο λάθος και ένα ο Μάτος. Ναι. Απαγορεύεται λοιπόν από αυτούς τους παίκτες να είναι σε τέτοια βραδιά. Κι όμως ο ΠΑΟΚ βγάζει ένα αίσθημα αυτοσυντήρησης, κρατιέται από τους τρεις που είπα. Αλλά ο Κρέσπο αυτά που κάνει χθες είναι... δεν υπάρχουν. Κάνει ματσάρα, ναι. Μυθικός. Αν είναι 22 χρονών και όχι 30, είναι μεταγραφή 5 εκατομμύρια. Ναι. Αυτό το πράγμα που κάνει χθες, σε αυτό το επίπεδο, σε τόσο σημαντικό παιχνίδι. Κρατάνε οι τρεις και ο ΠΑΟΚ έχοντας το 1-0, το αβαβά 1-0 στην πλάτη του. Ένα άδικο 1-0 γιατί προέρχεται τον κόλ από άδικο πέναλτι και όχι λόγω της μορφής του αγώνα. Λόγω της μορφής του αγώνα θα μπορούσε να είναι δίκαιο το 1-0. Καταφέρνει ο ΠΑΟΚ να κερδίσει χρόνο, να είναι μέσα στο παιχνίδι. Ωραία, και όταν μπαίνει ο Γουάλτα, αλλάζει όλο το σκηνικό. Σταυρό, δεν σου έδινε την αίσθηση από το 60 και μετά ότι κάποια στιγμή θα πέσει η ταχύτητα της Μπενφίκα, ότι δεν γίνεται να είναι στα κόκκινα μέχρι το 95. Πρώτα απ' όλα δεν γίνεται ο ΠΑΟΚ να κάνει τόσα λάθη. Ξεκινάμε από τα βασικά. Ο ΠΑΟΚ στο πρώτο 15 λεπτό, όταν κυκλοφόρησε την μπάλα σωστά, πάντησε τρεις φορές με προϋποθέσεις την περιοχή της Μπενφίκα. Ωραία, άρα λοιπόν δεν μπορούσε ο ΠΑΟΚ να είναι τόσο κακός. Και η Μπενφίκα βεβαίως τόσο καλή, έτσι. Ναι, εγώ πιστεύω ότι ο κακός ΠΑΟΚ έκανε την καλή Μπενφίκα. Ναι, σίγουρα. Και της έδωσε το δικαίωμα έδειχνε ο ΠΑΟΚ φοβισμένος. Χωρίς λόγο. Να βρει ρυθμό της έδωσε το δικαίωμα και να κυκλοφορήσει την μπάλα. Δηλαδή οι μεταβάσεις της ήταν εκπληκτικές. Τώρα δεν μπορεί να αφήνει τον πίζι χωρίς μαρκάρισμα. Ναι. Ο τύπος κάνει αλλαγές παιχνιδιού χωρίς να βλέπει. Σταύρο, νομίζαμε ότι υπήρχαν 4 με 5 πίζοι στο παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο. Ήτανε παντού ο τύπος. Ήταν παντού ακριβώς. Ήτανε στις φάσεις των γκολ, είναι στις δύο μεγάλες ευκαιρίες, είναι στη δημιουργία, είναι παντού. Και δεν είναι κάτι που δεν το ξέραμε. Δηλαδή, γράφω από πριν ότι αυτός είναι ο MVP. Όλοι πέφτουν στο Σένσον Ροντρίγκες που είναι το μεγάλο ταλέντο. Οκ. Okay. Αλλά ο Σένσον Φερνάντες. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Το αλλάξαμε το όνομα. Δεν θα θυμηθεί. Στα πουνόπερα παίζουν και ήδη. Όλοι παίρνουν στο Ζέτσον. Δεν είναι ο Ζέτσον. Δεν είναι ένα μεγάλο ταλέντο. Okay. Ο Πίζη είναι αυτός που οργανώνει το παιχνίδι. Ο Πίζη είναι αυτός που δίνει ρυθμό. Ο Πίζη είναι αυτός που πατάει περιοχή από την πίσω ζώνη. Ο ΠΑΟΚ
έχει δεδομένο πρόβλημα από τα οχτάρια των αντιπάλων. Είχε με το Σόπνιν απέναντι στην Σπαρτάκ. Σπαρτάκ, εναντίον της Βασιλείας. Ωραία, αν κάποιος δημιούργησε πρόβλημα ήταν ο Ζούφη και χθες ειδοποίησε. Και αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να αντιμετωπίσει παίκτες που κινούνται στο μεσοδιάστημα και παίζουν κάθετα. Εδώ λοιπόν ο ΠΑΟΚ είχε θέμα. Είχε θεματάκι. Βέβαια, ο Βάρντα αλλάζει το σκηνικό. Ο Βάρντα καταφέρνει και φέρνει τον έλεγχο του παιχνιδιού στην πλευρά του ΠΑΟΚ. Στο διάστημα του γκολ ο ΠΑΟΚ χάνει την ευκαιρία με τον Σαπά που δεν της πάει στον Πίγιοβιτς και σουτάρει. Χάνει την ευκαιρία με τον Βάρντα με την πάσα του Μάτος. Είναι η τρίτη φάση αυτή που γίνεται σε διάστημα 7-8 λεπτών. Να σου πω κάτι όμως. Σε εκείνο το σημείο φάνηκαν πόσο έλειψαν τα ανεβάσματα των μπακ του, έτσι. Πόσο ΠΑΟΚ ήταν περιορισμένο στο παιχνίδι από τα μπακ του. Τα ανεβάσματα, Ελένη μου, μπορούν να γίνουν όταν ελέγχεις την μπάλα. Δηλαδή δεν μπορείς να ανεβείς χωρίς να έχεις πάρει μέτρα στο γήπεδο. Μα αυτό σου λέω ότι ήταν πολύ καλά κλεισμένη Βιερίνια Μάτος και γι' αυτό κιόλας έκαναν και τόσα λάθη. Ήταν κλεισμένη, ρε, πουλούσαμε μπάλες. Όταν πουλάμε την μπάλα χωρίς λόγο δεν μπορούν να ανέβουν τα μπάκια. Πόσες φορές ανέβηκαν στο πρώτο ημίχρονο και πόσες στο δεύτερο. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι το γεγονός ότι τους περιορίσανε και τους είχαν ένα πλάνο αμυντικό πάνω τους. Είναι ότι ο ΠΑΟΚ δεν κρατούσε μπάλα, δεν τους έδινε τη δυνατότητα να έχουν καλές αποστάσεις και δεν τους έδινε τη δυνατότητα να βγουν αφού αισθανθούν ασφάλεια να βγουν μπροστά. Εντάξει. Άρα πάμε ως χάρη Κάνιας και Μαουρίτς, ο πουλήσαν την πάρα 15 φορές. Πού να πάει ο Μάτος στο Βιερίνια. Στο 61 η στατιστική ανάλυση του αγώνα έλεγε 402 πάσεις για την Μπενφίκα, 192 για τον ΠΑΟΚ. Ακριβώς. Δηλαδή κάτι παραπάνω από τις διπλάσεις, έτσι. Ναι, και μιλάμε για ένα παιχνίδι που στο πρώτο 20 το ΠΑΟΚ έχει ποσοστά κατοχήθηκά του. Το πώς καταφέρνει λοιπόν σε εκείνο το διάστημα να χάσει τόσο πολύ τον έλεγχο, είναι ένα θέμα το οποίο είναι προς διερεύνηση ενώψη ρεβάνς. Από εκεί και πέρα όμως, μετά την είσοδο του Βάρντα, φαίνεται ξεκάθαρα η δυνατότητα του ΠΑΟΚ να πιέσει τους Πορτογάλους, να τους αναγκάσει να αμυνθούν άγαρπα, γιατί υπήρχαν στιγμές που αμυνθήκαν άγαρπα, εντάξει, και να τους κάνει τον γκολ. Το γκολ ναι μεν έρχεται από στημένη μπάλα, αλλά είναι μια ενέργεια του Βάρντα που περνάει τρεις από τα αριστερά, αλλάζει περιθώριο πετυχημένα με τον Μάτος και του δίνει και ένα παίξι τονασμένα και το κερδισμένο φάουλ που θέλησε. Ωραία. Αυτό το πράγμα δεν είχε ο ΠΑΟΚ παίχτη να το κάνει. Ο Σαμπά προσπάθησε, ήταν ο πιο φιλότιμος των μη διακριθέντων, δηλαδή της τετράδας που διακρίθηκε ο πέμπτος είναι ο Σαμπά, αλλά από εκεί και πέρα δεν υπήρχε παίχτης του ΠΑΟΚ που να κουβαλήσει ορθολογικά την μπάλα. Και γι' αυτό τον κράτησε και όλες και πέλεξε. Ναι. Τον κράτησε το Ζαμπάλο και επέλεξε το Λιμιό. Ο Λιμιός ήταν εκτός του παιχνίδι, τι να κάνουμε, ρωτάμε. Ναι. Και ο Πέρκας που είχε τη διάθεση και το θράσος αργούσε ένα κλικ να παίξει. Φάνηκε και αυτό που έλεγες ότι το χθεσινό παιχνίδι ταιριάζει πιο πολύ στον ΑΚΠΟΜ, γιατί ο ΠΑΟΚ προσπάθησε πολλές φορές να βγει γρήγορα και ο Πρίγιοβιτς δεν μπορούσε να ακολουθήσει. Δηλαδή ήταν ένα κλικ πίσω. Δεν μπορούσε. Και δεν είναι, είναι καθαρά θέμα ταχύτητας κιόλας, έτσι. Λέμε όλα τα καλά του Λουτσέσκου, χθες αρκεί πολύ να βγάλει τον Πρίγκοβιτς. Τον Πρίγκοβιτς, ναι. Μα φάνηκε από το 60 ότι ο Πρίγκοβιτς δεν μπορούσε να κάνει τον ρυθμό. Ο ακόμα είναι 3 πόντους πιο κοντός και πηδάει 30 πόντους ψηλά. Δηλαδή έχει πάρει 3 κεφαλιές στο διάστημα το οποίο έχει παίξει από το 86 μέχρι το 93 που τελειώσει το παιχνίδι. Ναι. Επίσης, Σταύρο, δεν είναι. Ο Πέλκας έχει ένα θέμα με τη διαχείριση των δυνάμεών του. Δηλαδή, θέμα. Αναγκάζεται και τρέχει περισσότερο από όλους γιατί είναι αυτός που πιέζει την πρώτη μπάλα. Ναι, αν θέλεις, στο πρώτο ημίχρονο είχε τέτοια διάθεση, τέτοια όρεξη να γυρίσει, να μαρκάρει, να κουβαλήσει, να τρέξει, να κόψει. Ποιος θα μαρκάρει, άμα δεν μαρκάρει ο Πέλκας μπροστά. Αυτό θέλω να σου πω, ότι σταδιακά στο δεύτερο ημίχρονο αντιλαμβανόσουν ότι κάποια στιγμή ο Πέλκας θα σου κλατάρει. Κλατάρει γιατί είναι ο μόνος που κάνει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να το κάνει άλλος. Αυτός είναι ο ρόλος του. Δηλαδή, ο Πέλκας ουσιαστικά τι κάνει. Θυσιάζει τις δυνάμεις του από νωρίς στο να πιέζει την ανάπτυξη του αντιπάλου. Όταν το έκανε πετυχημένα στο 20 το πάω τον έλεγχο, όταν ξαφνικά δεν μπορούσε να το κάνει, αντίστοιχα. Νομίζω από εδώ και πέρα θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και η διαχείριση για το μάτι Σαββάτου. Δηλαδή αλλαγές θα γίνουν σίγουρα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να πάει αυτή η ομάδα ξανά και στην Τούμπα το Σάββατο και την επόμενη Τετάρτη. Και τώρα μένει να δούμε τι αλλαγές θα γίνουν.
Νομίζω ότι σίγουρα θα μπει ο Σάχο Φανί του Μαουρίτσιου. Ναι. Το Σάββατο λες, έτσι. Ναι. Ναι. Δεν ξέρω αν θα σε κουράσει το Μάτος. Μπορεί, ναι, να δώσει και εκεί ανάσα. Μπίσες βαρ υπάρχει. Ακπόμ νομίζω. Να πει του Πέλκα. Ακπόμ νομίζω. Ωραία, και ο Ακπόμ νομίζω ότι και αυτός είναι, έχει ένα ενδεχόμενο να παίξει. Ο Βάλτο νομίζω θα ξεκινήσει. Ναι. Και διαχείριση ρόστερ κάνεις και ανάσες δίνεις. Κοίτα, το ρωτήσω πέντως είναι διαφορετικό. Δεν το έχουμε δει ακόμη πώς θα το κάνει ο Λουτσέσκου. Δεν είναι φανατικός υπέρ των αλλαγών, αλλά δεν μπορεί να βάλει και τους 11 που βάλε χθες απέναντι στην Τρίπολη. Νομίζω ότι λίγο χθες το πρανίγγειλε και αυτός χθες. Δηλαδή με αυτά που είπε έδειξε ότι θα το κάνει. Γιατί δεν έχει άλλη επιλογή, έτσι. Την επόμενη Τετάρτη το παιχνίδι είναι must win. Τι να κάνεις. Κοίτα τώρα, το να βάλω τον Ακπόμ, τον Ουάλτα, τον Γκίτσου και... Και να κάνω 10 στις 11 αλλαγές, ναι, όχι. Δεν παίζει και ο Βαρέλα με τον Μαουρίτσιο, ρε. Τιμωρημένοι δεν είναι, αυτεντικό. Ο Βαρέλα, ναι, νομίζω. Και ο Μαουρίτσιο κόκκινη δεν έφαγε. Ναι. Σωστό, σωστό, κόκκινη ήταν. Άρα ο Σάχο παίζει σίγουρα. Χατσερίδης παίζει πίσω. Χατσερίδης παίζει. Δεν ξέρω αν θα ξεκουράσει το μάτος. Δεν ξέρω αν θα ξεκουράσει το πρόγκυρης, ο οποίος δεν έχει κάνει προετοιμασία και έχει πει κατευθείαν στους αγώνες. Με το που ήρθε. Κάνει προετοιμασία μέσα από τους αγώνες. Ναι, νομίζω 4-5 αλλαγές θα τις έχει πάω. Εντάξει, και θέλουμε να δούμε και λίγο Ακπόμ, γιατί χθες τα 5 λεπτά που αγωνίστηκε ήταν πολύ λίγο. Πολύ λίγο, οπότε το μάτς με τον Αστέρα Τρίπολης δεν ταιριάζει. Ναι. Εμένα μου άρεσε οι κινήσεις που έκανε, μου άρεσε το πώς πηγούσε για να πάρει την μπάλα. Εντάξει, λίγα λεπτά. Ξέρουμε ότι είναι καλός παίκτης, πρέπει σιγά σιγά να μπει και αυτός σε μια ρότα. Mm-hmm. Δεν είναι όλα τα παιδιά αυτά. Ο τελευταίος θα μπει είναι ο Βέρμπλουμ. Μετά τη διακοπή. Ο Βέρμπλουμ. Μετά τη διακοπή, όπως το είπε ο Λουτσέσκου, δίκιο έχει. Η διακοπή είναι 8-9 του μηνός. Επόμενη αγωνιστική είναι 14. Στο Νόφι. Ναι. Γιατί κουλέ. Όχι, 15-16 παίζουμε στο Νόφι. Ωραία. Για τα παοκτσάκια μας εκεί στην Κρήτη μπορεί να πάρουν μια πρώτη γεύση από Βέρμπλουμ. Θα το δούμε. Έχουμε κάτι άλλο. Δεν νομίζω να ξεκινήσει. Όχι, λέω μετά. Αλλά, ναι. Τώρα περιμένουμε σήμερα να δούμε τι θα γίνει με τον Τόσκα. Ναι. Νομίζω θα ανακοινωθεί. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Ένας παίκτης ο οποίος αποκτήθηκε για να έχει μπακ από Βιερίνια και μπακ από Κρέσπο. Αυτή είναι η άποψή μου. Από χθες. Διαβάζω κάτι συναδέλφους που λένε αυτό. Αυτό ήθελα να σου πω. Έχει παίξει όμως στόπερ... σε τριάδα στην Μπέτση, επειδή πολλοί παρουσιάζουν ότι έπαιζε στόπερ. Άμα θες να δημιουργήσεις. Μιλάμε για αριστεροπόδαρο, καταρχάς. Ναι. Άμα θες να δημιουργήσεις εντυπώσεις, μπορείς να δημιουργήσεις εντυπώσεις. Αυτό ρε, από χθες αυτό το πράγμα λέμε. Ο Τόσκα είναι ένας παίκτης που παίζει. Είναι αμυντικογενή αριστερό μπακ. Mm-hmm. Ωραία, που παίζει και αριστερό στόπερ. Ναι. Είτε στην τριάδα είτε στην τετράδα. Πιο πολύ, σαν στόπερ, τον βολεύει να παίζει στην τριάδα. Ωραία. Αλλά είναι αριστερό μπακ. Ναι. Και το σούλο, ένα 80 είναι, ένα 81. Θα σου δώσει λύσεις σε δύο θέσεις. Θα στις δώσει. Θα σου δώσει λύσεις εκεί που δεν έχεις. Ακριβώς. Τον έχεις για ένα χρόνο, τον βλέπεις, τον κάνεις ταμείο στο τέλος. Μπράβο, κάνεις ταμείο στο τέλος της σεζόν και μετά αποφασίζεις. Ναι, απλά επειδή μένει εντύπωση και από χθες αυτό έχει γραφτεί αρκετά ότι έπαιζε στόπερ και έπαιζε στόπερ. Έπαιζε στόπερ σε τριάδα, όχι σε τετράδα πίσω στην άμυνα. Και σε τετράδα να έπαιζε, καλό είναι. Ναι, απλά ήταν τα περισσότερα παιχνίδια, αυτό σου λέω. Και μένει αυτό το πράγμα στον κόσμο. Στο ποδόσφαιρο πλέον είναι τεχνική τέτοια που μπορεί ένα παίκτη να παίξει και στόπερ και μπακ. Αυτό. Δεν είναι πρόβλημα αυτό. Ναι, το λέμε εμείς. Δηλαδή, σου λέω τι γράφτηκε εδώ πέρα. Ρωτάει ο φίλος ο Νίκος, ρώτασε παρακαλώ τον Σταύρο αν η απόκτηση Τόσκα σημαίνει ότι μας τελείωσε οριστικά ο Σταφυλίδης. Αυτό σημαίνει, τι σημαίνει. Και για μένα αυτή είναι η στεναχώρια μου. Γιατί ήθελα το Σταφ πίσω. Αλλά πώς να πάει στο Σταφ όταν θα μεταφερθεί ο Βιερίνια μπροστά και εκεί έχεις 4 παίκτες πρώτης γραμμής. Τι να πεις στον Μάρτα τώρα. Καντουρί, Ουάρντα. Είναι αυτές οι λεπτές ισορροπίες που πρέπει να διατηρούνται. Λάμπλου, Μπίσεσβαρ, πού πας Καραμίτου. Okay. Εκεί, πολλές φορές στο ποδόσφαιρο είναι το timing. Το timing που μπορούσε ο Σταφυλίδης να επιστρέψει γιατί μπορούσε και μάλιστα έχει αρνηθεί και προτάσεις για να είναι stand-by με τον ΠΑΟΚ γιατί μιλούσε με τον κ. Σταφυλίδη.
στο timing που μπορούσε ο Σταφυλίδης, δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η αλήθεια. Όλα του γάμου δύσκολα που λένε. Ας ελπίσουμε να δημιουργηθούν συνθήκες γρήγορα για να επιστρέψει σωστά στον ΠΑΟΚ. Ωραία. Αυτό τίποτα. Έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε έτσι γύρω-γύρω από την ομάδα. Τα αγωνιστικά μας τα είπες, όλα μας τα ανέλησες, με τα γραφικά μας είπες. Τίποτα έτσι τριγύρω, κανένα παρασκήνιο το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή σου. Φερνάντο Σάντος ήταν εκεί, είδαμε. Χωρίς καφέ δερμάτινο. Παοξάκι άρρωστο. Ο δάσκαλος αυτός. Δάσκαλος. Παοξάκι άρρωστο. Αδερφός, δεν τον είδαμε εμείς στο μεταξύ. Ήταν εκεί με τον Ιβάν Σαββίδη. Θερμούσε αγκαλισμούς, τα είπανε. Είδα από κοντά το ΠΑΟΚ, το χάρη και φανταζόμαστε, ιδιαιτέρως. Είδαμε αγκαλιές με Ιβάν Σαββίδη, πέρα, από τη μία, από αυτός, από τη μία ο Μιρτζά Λουτζέσκο, από την άλλη ο Φερνάντο Σάντος. Δεν χαλάνε τα γούρια, είναι ξεκάθαρο, έτσι. Και ο Μίρτσα είναι παντού. Δεν πάνε... Εν τω μεταξύ τον κράζουν στην Τουρκία, έτσι, το έχεις καταλάβει. Ότι πήγε στο τάδε παιχνίδι του γιου του εκεί, από την Μόσχα εκεί, και δεν είναι να δει το μάτς της τάδε τουρκικής ομάδας. Γιατί επιλέγει... Φενέρι ήταν, ναι, όχι. Όχι, αυτό. Μα το κράξιμο ξεκίνησε από την προηγούμενη εβδομάδα που ήταν στη Μόσχα και δεν ήταν στο μάτς της Φενέρ. Εκεί που υπάρχουν διάφοροι διεθνείς Τούρκοι για να δει από κοντά και τα λοιπά, και επέλεξε να είναι με το γιο του. Και ξεκινάει το κράξιμο, έτσι. Αλλά πιστεύεις υδρώνει το αυτή του Μίρτσα Λουτσέσκου στα 72 του τώρα? Ας τον διώξουν να πάρει 4-5 εκατομμύρια αποζημίωση. Τι είπες εσύ πριν, τι πήγες να πεις, ποιος από τους δύο? Θα γίνει αντιπρόεδρος στον ΠΑΟΚ. Σάντος ή Λουτσέσκου, Μίρτσα Λουτσέσκου? Εγώ αυτό θα έκανα. Εγώ μια σουίτα πάντως στον Μίρτσα θα την έδινα, όπου και αν πηγαίναμε. Άκου να δεις, έναν από τους δύο θα ξέρει αντιπρόεδρος στον ΠΑΟΚ, πώς θα θέλεις, τόσο πάρτα. Ωραία, υπεύθυνο αγωνιστικών θεμάτων και σύμβουλος μεγαλομετόχου και ιού. Ωραία. Και από εκεί και πέρα και δημόσιες σχέσεις. Μπράβο. Ο ΠΑΟΚ όπως τον ονειρευόμαστε. Θα ήταν το project. Το ωραία. Ένας από τους δύο. Μάλιστα. Ωραία. Σταύρο, καλό ταξίδι. Ναι. Θα προτιμούσα τον Φερνάντο, ναι, για να μην λένε «Α, έφερε τον μπαμπά του, ο άλλος και αυτά τα γνωστά». Ωραία. Αυτά που έχουμε στην Ελλάδα ούτως ή άλλως. Καλά, ας γίνει τη δουλειά και ας λένε ότι θέλουν, δεν είναι θέμα. Καλά, αυτό είναι... Μπράβο, αγαπητέ, έτσι πρέπει. Ναι, μη δες. Αυτό είναι. Λοιπόν, καλό ταξίδι να σου ευχηθούμε. Έχει. Καλή επιστροφή. Είχες μία δουλειά και την έφερες εις πέρας με απόλυτη επιτυχία. Σταύρο, θες λίγο να μας πεις το ποντιακό τραγούδι, έτσι το κλείσιμο, ναι, που ναι, το ναι, έτσι ωραία. Ένα ρεφρενάκι. Είναι το γούρι μας. Α, μία τάκα, τέλος πάντων, και να καταλάβει ο κόσμος τι τραγουδάς εκεί στους δρόμους Λισαβόνας. Έχουμε συγκεκριμένη playlist όταν πηγαίνουμε προς το γήπεδο στα εκτός έδρας. Ναι. Είναι, ξεκινάμε με αυτό, βάζουμε μετά ένα άλλο και καταλήγουμε στο Λαμπάντα Παλέντε Σπορ ΠΑΟΚ, την πιο μεγαλύτερη παροδία που έχει δει ποτέ σε τραγούδι. Ωραία. Εντάξει. Ωραία. Μάλιστα. Ναι. Υπάρχει πρόγραμμα, όπως αντιλαμβάνεις, αγάπη. Υπάρχει, όχι, είναι, οι φωτογραφίες που βγάζουμε είναι οι ίδιες. Ωραία. Ζητάει η μαστίχα ένας συγκεκριμένος από έναν άλλον. Εντάξει, υπάρχουν. Μην τα πούμε όλα, μην τα πούμε όλα. Είναι τα γούρια που κρατάτε. Ναι, είναι 30-35 πράγματα που λαμβάνουν χώρα από το ξενοδοχείο μέχρι το γήπεδο. Λίγα πράγματα. Μηχανικά όλα, μάλιστα. Ωραία. Καλή επιστροφή. Καλή συνέχεια. Έχει. Τα λέμε από κοντά. Αύριο σε περιμένουν εδώ ζωντανά. Θα εμφανιστούμε, πιστεύω. Μάλλον. Και εμείς το ελπίζουμε. Παρακαλάτε, ναι, παρακαλάτε να μην χαθεί κάποια πτήση, γιατί το τράνσφερ από το Μόναχο στη Θεσσαλονίκη είναι λίγο πιεστικό. Όχι, μωρέ, έχετε εμπειρία στα αεροπλάνα και από τα αεροδρόμια εσείς. Κάτι θα βρω να κάνω. Και θα γυρίσω άλλη μέρα. Εντάξει, με το πάσο σου, λοιπόν. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Ήταν ο Σταύρος Κόλκας από την Λισαβόνα. Εντάξει. Σε φύγαμε και λιγάκι. Νομίζω, ναι, χρωστάμε να το πάμε όλο μαζί, να το πάμε μέχρι και τις 1:30. Έχουμε απαντήσεις εδώ πέρα στο quiz που έχουμε θέσει. Γίνεται μια μάχη. Κοίταξε, εσύ φίλε, που τελειώνει 100 το νούμερό σου, έδωσες λάθος ημερομηνία, αλλά επειδή βρήκες το παιχνίδι, θα μπεις κανονικά στην κλήρωση. Γιατί μας είπε και ο Σταύρος, τώρα εντάξει, να τους βάζουμε να γκουγκλάρουν. Επίσης, ναι, καλύτερα να γράφετε και το όνομά σας. Δηλαδή, μαζί με την απάντηση να βάζετε και ένα όνομα. Καλύτερο, είναι πιο βοηθητικό. Λοιπόν, βλέπω μία σωστή απάντηση. Να θυμίσουμε ότι το quiz μας είναι πότε σκόραρε τελευταία φορά σε επίσημο παιχνίδι του ΠΑΟΚ ο Άμρου Άρντα. Αυτό είναι το quiz μας. Μαρίσιο Φίλος 460. Σκόραρε τάδε.
Και χτες με πεντήκαν. Ρε φίλε, 4.60 αποκλειστικό το έχεις μπαγάσα. Λοιπόν, FM, γράφετε και ενώ αφήνετε, δίνετε την απάντηση και το στέλνετε στο 54526. Σε λιγάκι θα δώσουμε άλλα τρία εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης τηλεφωνικά πάλι όπως και πριν. Αναστασία, πότε θέλετε να τα δώσουμε τώρα. Να τα δώσουμε τώρα. Λοιπόν, να δώσουμε άλλα τρία. Ωραία, δώσουμε τρία τηλεφωνικά τώρα. Που θα καλέσετε τώρα στο 2310-287-888 θα κερδίσετε... Α, είναι η Μαριλή στη θέση της. Τρία εισιτήρια δίνουμε, Μαριλή. Θα κερδίσετε... Ξεπουλάμε, ρε παιδιά. Έλα, πάτε τούμπα. Τρία εισιτήρια για το μάτς του Σαββάτου, για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Βεβαίως, δύσκολο παιχνίδι. Αν και η αλήθεια είναι ότι δεν έχω πάρα πολύ... καθαρή εικόνα από τον Αστέρα Τρίπολης. Σίγουρα εντάξει, παραδοσιακά λοιπόν. Ο Αστέρας βρίσκει τα πατήματά του μέσα στην σεζόν. Είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να σου κάνει την ζημιά. Και μόνο το γεγονός ότι θα δεις έναν ΠΑΟΚ με έτσι αλλαγές και αρκετές αλλαγές και παίκτες που δεν έχουμε δει πολύ μέχρι τώρα. Δηλαδή να δούμε Ακπομ, Σάκχο, Φουάντα Βασικό, αυτά που λέγαμε και πριν. Νομίζω ότι είναι ένας ακόμη λόγος για να βρεθείς στην Τούμπα, να δεις το παιχνίδι από κοντά, να δεις και αυτούς τους παίκτες. Και αν θέλετε έτσι λίγο να ζεστάνετε ακόμη περισσότερο την ομάδα με φώτα το παιχνίδι της Τετάρτης, γιατί εντάξει, εννοείται πως η ομάδα έχει εικόνα από τον κόσμο. Το είπε ακόμα και ο Ακπομ χθες στις δηλώσεις του ότι μπορεί να βρίσκομαι εδώ λίγες μόνο μέρες, αλλά και μόνο από αυτά που έχω δει στα εκτός έδρας παιχνίδια του ΠΑΟΚ και χθες με τους 300 παοξίδες που ήταν στην Λισαβόνα, σε ένα ακόμη δύσκολο ταξίδι, είπε και ο ίδιος ο Ακπόμ ότι έχω καταλάβει ότι ο κόσμος θέλει πάρα πολύ αυτή την είσοδο στους ομίλους και γενικότερα είναι και πάρα πολύ. Και εμείς θέλουμε να δούμε λίγο Ακπόμ, η αλήθεια είναι. Λίγο αυτό παραπάνω είναι ένας Ακπόμ. Λόγος, είναι ένας ακόμη λόγος να βρεθείς το Σάββατο στην Τούμπα και να δεις αυτούς τους παίκτες από κοντά να αγωνίζονται και να χειροκροτήσεις την ομάδα και έτσι να δώσεις μια παραπάνω όθηση για το παιχνίδι της Τετάρτης. Βλέπω εδώ ένα μπλοκ, να το πούμε, ένα θέμα του Αλέξη Σπυρόπουλου. Εντάξει, έχουμε και αδυναμίες, έτσι. Ναι. Και σίγουρα ο Σπυρόπουλος, ο Αλέξης, είναι μία από αυτές. Δεν το έχω διαβάσει το κείμενό του, αναφέρεται στον ΠΑΟΚ, αλλά πεθαίνω με τον τίτλο. Νίκησέ με να σε παραδεχτώ, να σε φοβηθώ, δεν πρόκειται. Εντάξει, είναι μία από τις κορυφαίες πένες ο Αλέξης Σπυρόπουλος. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, το διαβάσω στο διάλειμμα να δούμε. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε να... Επειδή μας ρωτάει και ο κόσμος, να πούμε ότι η κλήρωση θα γίνει στο τέλος της εκπομπής για τα εισιτήρια με την Μπενφίκα, στις 2 δηλαδή. Έχετε ακόμη ένα 40 λεπτό γεμάτο για να διεκδικείτε τα εισιτήρια. Είπαμε η απάντηση, πότε σκόραρε τελευταία φορά ο Άμρου Άρτα σε επίσημο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Στις 2 θα γίνει η κλήρωση. Λοιπόν, θα δούμε και τις πορτογαλικές εφημερίδες, το πώς είδαν το 1-1 στο Νταλούζ. Έτσι πώς σχολιάζει ο τύπος της Πορτογαλίας την εμφάνιση της ομάδας, αλλά και βεβαίως τον αντίπαλο και τον ΠΑΟΚ στην ουσία. Εγώ θα σταθώ στον Βλαχοδήμο, ο οποίος έκανε δηλώσεις μετά το τέλος του αγώνα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι στην Τούμπα θα είναι δύσκολα, αλλά παράλληλα εξέφρασε την πίστη του στην ομάδα, σημειώνοντας πως αν έχουμε αυτήν την εικόνα στην Τούμπα, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Ήμασταν καλύτεροι και ανώτεροι καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Δημιουργήσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες, τις οποίες δεν εκμεταλλευτήκαμε. Ο ΠΑΟΚ είχε μία ευκαιρία, είχε ένα σουτ και πέτυχε τον γκολ. Βέβαια, Οδυσσέα Βλαχοδήμου, αυτό το οποίο λες εσύ έτσι, που βρίσκεσαι και αγωνίζεσαι στη θέση του τερματοφύλακα, δεν σε τιμάει και πάρα πολύ το να έχεις δεχτεί. Αν υποθέσουμε ότι η πραγματικότητα είναι αυτή που είπες στην τηλεόραση της Πορτογαλίας, το να έχεις δεχτεί ένα γκολ από ένα σουτ του ΠΑΟΚ. Δηλαδή μια τελική προσπάθεια, ένα γκολ. Ναι. Καλά, Βλαχοδήμου. Μπορείς να θέσεις την ανωτερότητα της ομάδας σου διαφορετικά, έτσι, να το πεις με ένα διαφορετικό τρόπο, να γίνει πιο κατανοητό. Γιατί αυτό το οποίο είπες, δεν σε τίμησε σένα σαν τερματοφύλακα της ομάδας. Διαβάζω εδώ στο ΠΑΟΚ 24, αποθεώνουν ο Άρντας στη Λίβερπουλ, Ελένη Μπούντου. Ο Άρντας στα μεγαλεία, ζει μοναδικές στιγμές το παιδί μας από χθες είναι το βράδυ. Είναι ο Σαλάχ των φτωχών, ξεκάθα, είναι ο Σαλάχ του ΠΑΟΚ ο Άμρου Άρντα. Και διαβάζω μάλιστα εδώ ότι στη Λίβερπουλ έχουν έναν ακόμη λόγο να υποστηρίζουν τον δικέφαλο σε αυτούς τους αγώνες και στο συγκεκριμένο ζευγάρι με την Μπενφίκα, καθώς αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει να αφήσει εκτός την Μπενφίκα, η Λίβερπουλ θα ανέβει από το τρίτο γκρουπ δυναμικότητα στο δεύτερο
και θα αποφύγει ομάδες όπως η Dortmund, η Σαχτάρ, η Πόρτο, η Νάπολη και η Ρώμα στους ομίλους. Οπότε πιστεύω ότι θα μας παρακολουθήσουν και την επόμενη Τετάρτη. Ο συμπατριώτης του Σαλάχ μας δίνει ελπίδες, γράφουν τα μίντια που πρόσκεινται στην Λίβερπουλ. Κοίτα να δεις τώρα που θα γίνουν και αδερφά σωματεία με τη Λίβερπουλ. Όχι, δεν το δέχομαι εγώ. Ως οπαδός της Τσέλσι. Κάτσε λίγο. Είσαι η μοναδική οπαδός της Τσέλσι, δηλαδή. Όλοι οι υπόλοιποι. Εδώ το πρωί συζητούσαμε με το καλό, αν γίνει το βήμα την Τετάρτη, ποιες ομάδες θέλουμε. Η Λίβερπουλ ήταν η άχαστη, να ξέρεις. Λοιπόν, μαζί με Γιουβέντους. Εγώ θα μείνω λίγο στον Ουάρτα, στον Σαλάχ των Φτωχών, έτσι. Στον Ντιμπιντάι. Πόσο ονόματα, πόσα παρατσούκλια έχει αυτό το παιδί. Γιατί υπάρχει ένα πολύ ωραίο στιγμιότυπο κατά την προθέρμανση της ομάδας, κατά την αναγνωριστική βόλτα, να το θέσουμε καλύτερα, που είναι ένας φίλος, ένας φαν του Ουάρτα, ο οποίος κρατάει ένα μεγάλο χαρτί στα χέρια του λέγοντας «Δώσε μου την φανέλα σου». Ουάρτα, δώσε μου την φανέλα σου, ναι. Ο Ουάρτα βεβαίως εννοείται, έσπευσε στον οπαδό στο πλευρό του εκεί, φωτογραφήθηκε και βεβαίως σήμερα βγήκε το επικό σχόλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ λέγοντας χαρακτηριστικά, μάλλον έχει κάνει σκάουτινγκ, έτσι. Βέβαια, ο Ουάρτα, η αλήθεια είναι ότι είχε ποστάρει πριν από μία εβδομάδα μετά το μάτς με την Σπαρτάκ φωτογραφία με τον Ράσβαν Λουτσέσκου, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι μου ζήτησε να βάλω ένα γκολ. Το βλέπεις, το έπαιξες. Άμα έχεις πρόγραμμα, δεν καταφέρνεις εσύ. Εγώ όχι. Ούτε εγώ. Και όλοι το συζητούσαν χθες. Αναφέρθηκε σε πάρα πολλές συζητήσεις. Θα μπει ο Ουάρτα, θα το κάνει, θα το γυρίσει. Ξέρω ότι το είπε σίγουρα ο Κωστής ο Τσατσαρός εδώ στην εκπομπή χθες. Γιατί έχουμε και μάρτυρα την Αναστασία. Το είπε, το θυμάμαι και ήμασταν απ' έξω. Έλεγε ότι ο τρελός θα το βάλει και σήμερα η Αναστασία, η ηχολήπτρια, η κοπέλα που βρίσκεται στην κονσόλα του ήχου, μπήκε μέσα και τρελαμένη, λέγοντας χαρακτηριστικά. Ο Κωστής το βρήκε. Ναι, τον έδινε και πολύ. Και για τελευταίο σκόρ ειδικά τον έδινε. Πόσο πολύ. Τον έδινε? Πάνω από 30. Πάνω από 30. Αλλά εμείς λοιπόν, κοιμηθήκαμε. Έτσι φαίνεται τώρα. Τώρα που μιλάω. Λοιπόν, άλλοι τρεις τώρα, όσοι καλέσετε δηλαδή άμεσα και δώσετε τα στοιχεία τα απαραίτητα, θα κερδίσετε τρεις προσκλήσεις, τρία εισιτήρια για το μάτς της πρεμιέρας, το μάτς απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης βεβαίως. Συνεχίζετε, στέλνετε τα μηνύματά σας, FM κενό 54526, απαντήστε στην πολύ εύκολη ερώτηση. Ποιο ήταν το τελευταίο επίσημο γκολ του Ουάρτα πριν το χθεσινό, έτσι. Και το στέλνετε στο 54526, 1 και 24 η χρέωση, συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ και εδώ χρέωσης ο κινητής τηλεφωνίας. Το γιόρτασε εσύ, Ελένη. Ο φίλος που το κινητό ήταν σε 400, ξέρει ακριβώς πού το γιόρτασε. Δηλαδή, φίλε 400, αποθεώνεσαι, γιατί πόλη, ρε, δίνεις όλο το ρεπορτάζ, πότε, σε ποιο λεπτό πέτυχε το γκολ, έτσι, ποιος σέρβιρε στον Ουάρτα και βεβαίως ποιος σέρβιρε αργότερα στον Ουάρτα. Σε ποιο μαγαζί σε ποιο πόλης, μαγαζί τον σέρβιρε. Γνωστό μαγαζί της πόλης. Λοιπόν, αποθεώνεσαι, φίλε 400, έχει στείλει και άλλο μήνυμα από τη είδα, όχι ένα είναι, 460 είναι ο φίλος ο Πέτρος. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους εσάς, πάμε στο διάλειμμα να πάρουμε μία ανάσα και ερχόμαστε. Εδώ είμαστε για λίγο ακόμη, επειδή το έχετε ζητήσει πάρα πολύ και πριν συνοψίσουμε για τα εισιτήρια, θα ακούσουμε ξανά αυτόν τον τρελό Αιγύπτιο speaker, σας άρεσε, μας άρεσε. Εντάξει, δεν αγγίζει επίπεδα του Τούρκου, έτσι. Αλλά αφού το θέλετε, ακούστε ξανά άλλη μία η μετάδοση, δεν το έχεις, του Αιγύπτιου. Έχεις χαθεί εκεί, μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι. Το έχουμε, έλα, έλα. Σε μισό λεπτό θα το έχει έτοιμο. Στο ΠΑΟΚ 24 έχουμε και πάρα πολλά βιντεάκια από πανηγυρισμούς του κόσμου στο γκολ του Ουάρτα. Έχει πανηγυρισμούς από την Κατερίνη μέχρι και τη Νέα Υόρκη, έχω να σου πω. Μέχρι και τη Νέα Υόρκη, την Κρήτη, τα σφακιά, το πώς ακούστηκε ξαφνικά από παντού, από διάφορα σημεία της Ελλάδας και του εξωτερικού. Το γκολ πώς πανηγυρίστηκε έξαλλα. Σε κάθε γειτονιά νομίζω το αντιλαμβανόσουν, έτσι. Μου, που είμαστε σχετικά ήσυχοι, ρε παιδί μου, περιοχή. Στον γκολ έγινε χαλασμός. Που δεν συνηθίζεται κάτι τέτοιο εκεί πέρα, τουλάχιστον. Σου λέω, πέρα από τη Μακεδονία, την Θεσσαλονίκη, σε πολλά, πάρα πολλά σημεία της Ελλάδας, το έβλεπες από τα ποσταρίσματα, από το πώς το σχολίαζε ο κόσμος, άκουγες κραυγές, άκουγες πανηγυρισμούς, έτσι έντονους, εκεί στο 75, 76, ναι, 76 και πάει λέγοντας. Πάμε να το ακούσουμε τον Αιγύπτιο που τον έχουμε έτοιμο. Ja, Saad, let them feed.
Αλκούρα δέχελ μάτακα. Ρασέλια. Φλαάρτ. What a slot. Άντρελα Ουάρτ. Ουάρτ Άντρελ. Κούρα του Ουάρτ. Πιμετέ με τη σοκ πεφίκα. Άμουρ Ουάρτ. Κούρα τερτέτ Φλαάρτ. Ο Πιουστρά. Ουάρτ Σαντρέτα. Ουάρτ Άντρελ. Και λέμτα λέ έντε φετάδιλ. Λιφορίχ Πάουκ. Φιέ έντε τελκίτ. Γάλι. Ουέμ Σέτεν. Ουάρτ Άντρελ Μεσρή. وارد تمكن التعديل 1-1 في الوقت اللي تراجع فيه بنفيكا واللي شاهد من خلال الفريق البرتغالي تراخي واضح باوك يستغل هذه الكرة كرة ترجع من العارضة لتتهيأ أمام وارد في مرة أولى فاريلا من الكاب فيرد بيدار براسية لتأت اليسارية من المصري وردة وردة يسجل في ملعب النور في حديقة النور يدور اسمه ويزين اسمه ويضع اسمه في هذا الموعد 1-1 Λοιπόν, αυτός ήταν ο Αιγύπτιος που ξετρελάθηκε με τη σειρά του με το γκολ του συμπατριώτη του και τον ακούσαμε και νωρίτερα. Λοιπόν, χρωστάμε πορτογαλικές εφημερίδες, έτσι, χρωστάμε τύπο της Πορτογαλίας, γιατί έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς είδε και ο αντίπαλος το χθεσινό παιχνίδι, έτσι, τη σωρή ευκαιριών που δημιούργησαν και έχασαν οι αιτοί της Λισαβόνας. Σαφώς και στον τύπο της Πορτογαλίας φιγουράρει ποιος άλλος, ο Πίτσι. Έτσι, ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της Μπενφίκα, μιλάμε για έναν εξαιρετικό ποδοσφαιριστή, ο οποίος βεβαίως έχει κάθε λόγο, ευτυχώς για εμάς, να τα βάζει με την τύχη του. Νομίζω ότι μέσα σε 13-12 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο σημείωσε 4 κλασικές ευκαιρίες, έτσι, σε καμία δεν είδε την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα του Πασχαλάκη, νίκησε τον Έλληνα πορτιέρι από τα 11 βήματα, έτσι, και στην ουσία καρπόθηκε την παρουσία του, την προσφορά του στην ομάδα από ένα γκολ από τα 11 βήματα. Βεβαίως ο Πίτσι φιγουράρει σε όλες τις πορτογαλικές εφημερίδες, στην Αμπόλα, στην Ο... πώς προφέρεται αυτό, ρεσί? Ο Τζόγκο. Mm. Άμα το έχεις το ιβυρικό μέσα σου, έτσι, στην Record, σε όλες τις μεγάλες εφημερίδες και σε όλα τα μεγάλα μίντια της Πορτογαλίας. Σαφώς και οι Πορτογάλοι στέκονται στην σωρή ευκαιριών και στα εκατομμύρια του Champions League. Χθες ήμασταν εδώ και σχολιάζαμε το εκπληκτικό πρωτοσέλιδο της Αμπόλα που παρουσίαζε την είσοδο της Μπενφίκα, έτσι, την πιθανότητα μάλλον είσοδο της Μπενφίκα στους ομίλους του Champions League ως ένα χρυσορυχείο το οποίο θα αποφέρει εκατομμύρια στα ταμεία του συλλόγου. Καταλαβαίνετε κι εσείς ότι διακυβεύονται πάρα πολλά από οικονομικής απόψεως κυρίως. Η πιθανή είσοδος κάποιας ομάδας στους ομίλους του Champions League σημαίνει αυτόματα νέο οικονομικό στάτους, έτσι, για τα εσωτερικά του συλλόγου. Λοιπόν, η Record κρεμάστηκε στα περίπτερα, έτσι θα λέγαμε, της Λισαβόνας και της Πορτογαλίας με τίτλο «Διάσωση στην Ελλάδα». Σαφώς και η χθεσινή ημέρα ήταν κομβική, γιατί τυπικά βγήκε η χώρα από τα μνημόνια, έτσι ακούσαμε και τον Αλέξη Τσίπρα από την Ιθάκη, με τους Πορτογάλους βεβαίως να συνδυάζουν τις πολιτικές εξελίξεις με τις αθλητικές εξελίξεις. Διάσωση στην Ελλάδα, η Μπενφίκα έχασε ευκαιρίες για περισσότερα γκολ, με τον Πίτσι βεβαίως να βγάζει τη γλώσσα του έξω, έχοντας απειβδίσει εντός εισαγωγικών από τα όσα έχασε. Ή ο Τζόγκο, που λέει και η αγάπη εδώ, η γλωσσομαθής αγάπη, βάρεσε καμπανάκι για την Μπενφίκα με τον Πίτσι να δαγκώνει τη φανέλα του, γράφοντας Red Alert, κόκκινος συναγερμός. Η Μπενφίκα έχασε πολλές ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο και έδωσε προβάδισμα στους Έλληνες. Από την άλλη, η Αμπόλα σκληρή ισοπαλία, έτσι, σκληρή ισοπαλία για την Μπενφίκα, 1-1 τελικό αποτέλεσμα, και βεβαίως η Αμπόλα πλέκει το εγκόμιο του Αλέξανδρου Πασχαλάκη, για τον οποίο αναφέραμε προηγουμένως ότι έκανε εμφάνιση καριέρας, ένα εξαιρετικό βράδυ για τον Έλληνα τερματοφύλακα που θα έχει να θυμάται για πολλά χρόνια. Ελπίζουμε να μην είναι το τελευταίο, έτσι, να είναι το πρώτο μεγάλο βράδυ μέχρι το επόμενο. Από εκεί και πέρα, οι ιστοσελίδες της Πορτογαλίας γράφουν χαρακτηριστικά «Η Μπενφίκα πετάει εκατομμύρια», έτσι,
κλωτσάει ευκαιρίες, πετάει εκατομμύρια. Και η δεύτερη βεβαίως, η Κορεέιο Νταμάνα. Πώς προφέρονται τέλος πάντων, ένας Πορτογάλος να γελάσει μαζί μας. Υπάρχει χαμένα εκατομμύρια. Αυτή ήταν λοιπόν η οπτική των Πορτογάλων στο 1-1 του Νταλούς. Όπως ανέφερε χθες και ο Ρούι Βιτόρια, σίγουρα το έργο μας στην Τούμπα δεν θα είναι εύκολο. Ωστόσο, έχω πίστη και αυτοπεποίθηση στην ομάδα μου, στο έργο μας και στη δουλειά που ρίχνουμε για ένα θετικό αποτέλεσμα, το οποίο βεβαίως θα μας δώσει την πρόκριση στους ομίλους του Champions League. Μεγάλη απογοήτευση και στα social media της πορτογαλικής ομάδας βεβαίως για το γεγονός ότι η Μπενφίκα δεν μπόρεσε να πάρει κάτι καλύτερο από το χθεσινό παιχνίδι. Μία Τούμπα η οποία δεν έχει παράδοση, μία Τούμπα που κουβαλάει εντός εισαγωγικών μία κατάρα πάνω της, αλλά νομίζω ότι σε αυτήν τη χρονιά με αυτά τα δεδομένα οι παραδόσεις είναι για να σπάνε, όσο κλισέ και αν ακούγεται. Ο λόγος τώρα, ο πρώτος λόγος, ανήκει στην Τούμπα, ανήκει στον κόσμο. Και ο ΠΑΟΚ, εφόσον δείχνει ότι μεγαλώνει, εφόσον δείχνει ότι ακόμη και στην κακή του μέρα δεν θα μείνει με άδεια χέρια, ακόμη και στην κακή του μέρα δεν λυγίζει σε έδρες όπως τον Νταλούς, μπορεί να σπάσει και άλλες παραδόσεις και να πάρει και να πανηγυρίζει μέσα στο σπίτι του μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές που θα του χαρίσουν και θα του υλοποιήσουν το μεγάλο όνειρο της εισόδου στους ομίλους του Champions League. Λέγαμε πριν για την επιστροφή της ομάδας στη Θεσσαλονίκη, μια ομάδα που έφτασε τα ξημερώματα στο αεροδρόμιο Μακεδονία, αλλά σήμερα χρόνος για ξεκούραση δεν υπάρχει, προπόνηση κανονικά το απόγευμα στις 7 για τον Ρασβάν Λουτσέσκου και τους παίκτες του και προετοιμασία για το παιχνίδι του Σαββάτου σε πρώτη φάση με τον Αστέρα Τρίπολη στην Τούμπα. Δίνουμε φυσικά τα εισιτήρια, μην το ξεχνάτε. Έχουμε ακόμη 10 λεπτά για να διεκδικείτε τα εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Μπενφίκα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας, την απάντησή σας μάλλον στο quiz που έχουμε βάλει. Πότε ήταν η τελευταία φορά που σκόραρε ο Άμρου Άρντα σε επίσημο αγώνα του ΠΑΟΚ και το στέλνετε στο 545-26. Έχουμε δώσει μέχρι στιγμής 9 για το ΠΑΟΚ Αστέρας Τρίπολης. Να δώσουμε άλλα 3, τα τελευταία. Κλείσιμο, ναι. Οι 3 πρώτοι που θα καλέσετε τώρα θα κερδίσετε εισιτήριο για το παιχνίδι του Σαββάτου με τον Αστέρα Τρίπολης. Καλείτε στο 287 και 3 οχτάρια. Μιλάτε με τη Μαριλής και οι 3 πρώτοι θα κερδίσουν το εισιτήριο. Οπότε μέχρι και τις 2 έχετε δυνατότητα έτσι να διεκδικείτε τα εισιτήριά μας. Ρωτάτε πάρα πολύ για τα εισιτήρια με την Μπενφίκα. Αν κυκλοφόρησαν, αν κυκλοφορούν. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση για τα εισιτήρια με την Μπενφίκα. Θεωρώ ότι από Δευτέρα, έτσι να τελειώσει πρώτα να ολοκληρωθεί το μάτς της πρεμιέρας του πρωταθλήματος, από Δευτέρα θα βγουν σε κυκλοφορία και τα συγκεκριμένα μαγικά χαρτάκια. Θα είναι λίγα, θα είναι σε αρκετά υψηλή τιμή. Έχει προειδοποιήσει εντός εισαγωγικών ο ΠΑΟΚ. Τα διαρκές έχουν φτάσει στα 18.000 και είναι σίγουρο ότι μέσα σε 2 μέρες, έτσι, σε 3, τις επόμενες 3 ημέρες, πριν πέσει η αυλαία της διάθεσης των εισιτήριων, θα εκτοξευθούν και θα φτάσουν πολύ εύκολα το όριο των 21.000. Όπως είναι γνωστό, ο ΠΑΟΚ θέλει να βάλει ένα φρένο, φρένο το οποίο φτάνει στις 21.000 κάρτες διαρκείας, γιατί θέλει να υπάρχουν κάποια διαθέσιμα εισιτήρια για τα πολύ σημαντικά, για τα ευρωπαϊκά και πάει λέγοντας. Οπότε όσοι πιστοί προσέλθετε για να εξασφαλίσετε την είσοδό σας στα παιχνίδια της φετινής συναρπαστικής, όπως όλα δείχνουν, σεζόν για τον ΠΑΟΚ. Και όχι τίποτα, όσο δεν το κάνετε θα είναι δύσκολη μετά όλη χρονιά, γιατί έχουμε πει πολλές φορές ότι τα εισιτήρια θα είναι πολύ λίγα για κάθε αγώνα, θα είναι σε πρώτη φάση από ό,τι φαίνεται μόνο ιντερνετικά. Οπότε θα είναι διαφορετική η διαδικασία σε σχέση με άλλες χρονιές και σίγουρα είναι πολύ καλύτερο να έχετε σίγουρη τη θέση σας από τώρα παρά να μπαίνετε στη διαδικασία σε όλα τα παιχνίδια. Δηλαδή σήμερα πιστεύεις δεν υπάρχουν ουρές ή δεν υπάρχει ένας συνωστισμός? Όχι, οι ουρές, πες, οι ουρές πέρασαν. Κοίτα, ναι, αν κρίνουμε και από τα μηνύματα που έχουμε από το πρωί όλοι μας. Για τη διάθεση και τη δίψα που υπάρχει. Ναι, ναι, νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ μεγάλη κίνηση και δεν ξέρω πραγματικά τι θα γίνει την ημέρα που θα βγουν τα εισιτήρια για την Μπενφίκα. Δηλαδή, λογικά τη Δευτέρα. Ναι. Νομίζω ότι οι ουρές, αν στα προηγούμενα παιχνίδια είχαμε από τις 6 ώρα το πρωί, τώρα νομίζω θα ξενώσουν από το βράδυ πολύ εκεί πέρα. Να κατέβουμε λίγο. Ο 400. Ο φίλος του κινητό τελειώνει σε 400. Ο
4,75 ο Κωνσταντίνος, ναι, 8,21 ο Γιώργος. Ο Γιώργος, 5,58 ο Πασχάλης και 0,00 ο Τριαντάφυλλος. Αυτοί οι πέντε θα μιλήσουν με τη Μαριλή, θα τους καλέσει σε λιγάκι για να πούνε όλες τις λεπτομέρειες για τα εισιτήρια. Δώσε την απάντηση. Και τώρα η σωστή απάντηση βεβαίως είναι το τελευταίο επίσημο γκολ του Άμρ Ουάρντα, ήταν απέναντι στην Κέρκυρα, έτσι, τη σεζόν του 2017. Ο φίλος που μπερδεύτηκε και έγραψε πλατανιά, ναι φίλε, πολύ σωστά, είσαι που σε είδα κάτω-κάτω που το έστειλες, ο Θωμάς ο φίλος που έγραψες Κέρκυρα, όντως έχει βρει δίχτυ απέναντι στην Κέρκυρα, αλλά επειδή ζητήσαμε το τελευταίο επίσημο γκολ, αυτό ήταν απέναντι στην... Συγγνώμη, έγραψες πλατανιά. Το τελευταίο επίσημο ήταν απέναντι στην Κέρκυρα, έτσι. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Άμρ Ουάρντα, 2017. Το έχετε βρει και την ημερομηνία, 30 Απριλίου. Εντάξει, και να μην το βρίσκατε, απλά θέλαμε την ομάδα, την αναμέτρηση. Οι περισσότερες απαντήσεις ήταν σωστές. Μένετε συντονισμένοι, γιατί λογικά θα ακολουθήσουν και άλλα εισιτήρια κάποια στιγμή, έτσι. Και όλες τις υπόλοιπες ημέρες, μέχρι και την Παρασκευή, νομίζω, θα έχουμε να δίνουμε. Και για το παιχνίδι του Σαββάτου και για το παιχνίδι της επόμενης Τετάρτης. Και πραγματικά νομίζω ότι και το Σάββατο ο αγώνας με τον Αστέρα έχει ξεχωριστή σημασία. Πολλοί μπορεί να το υποτιμούν λίγο, να το βάλω στη δεύτερη μοίρα, γιατί υπάρχει επανεκτούσιο με την Μπενφίκα. Αλλά είπαμε ότι το πρωτάθλημα είναι βασικό στόχο. Δεν υπάρχει περιθώριο για απώλεια και θα είναι πολύ σημαντικό για την και είναι και αυτό το μείον 2 που κουβαλάει στην πλάτη του ο ΠΑΟΚ, το οποίο πρέπει να εξαλείψει άμεσα, έτσι, και να μην δημιουργείται οικονομικό. Τι οικονομικό, τα εκατομμύρια του Champions League σκέφτομαι. Αγωνιστικό χάσμα με τις άλλες ομάδες που θα διεκδικήσουν ενδεχομένως το πρωτάθλημα. Λοιπόν, αύριο ελπίζουμε και ευελπιστούμε να είναι εδώ στην παρέα μας και να μην χαθεί σε κάποιο αεροδρόμιο, να μην ξεμείνει σε κάποιο αεροδρόμιο ο Σταύρος Κόλκας, έτσι, ο οποίος είναι με μια βαλίτσα στο χέρι. Όπως και να έχει, εσείς θα ακούσετε ΠΑΟΚ 24 στο Λίμπερο 107,4, 12 η ώρα το καθιερωμένο σας ραντεβού. Ακολουθεί Γιώργος Παναγιωτίδης μέχρι και τις 3 και κατόπιν Γιώργος Ζαγόρας στείνει την μπάλα στο πέναλτι. Χθες πρέπει να πήγε μέχρι και τις 3.30. Μέχρι, ναι, και τις 3.30, ναι, τον άκουγα στα αυτιά μου, γιατί ήταν που ήθελα να κοιμηθώ, οπότε είχα το ραδιόφωνο τίποτα, ναι, να παίζει... 3.30-4 παρά αποχαιρέτησε. Δεν έβλεπα, ναι, ναι, την ώρα. Πήγαινε μέχρι αργά. Ξεκίνησε από 10 παρά. Το, ναι, πήγε μετά με γραμμές. Είχε Σταύρο Κόλκα. Ένα τυπικό βράδυ για τον Λίμπερο και για τον Γιώργο ήταν αυτό, έτσι, αυτές οι ώρες. Λοιπόν, ήρθε και ο Γιώργος εδώ στην παρέα μας. Έχει ετοιμάσει τα δικά του θέματα, τη δική του ανάλυση για το παιχνίδι. Μένετε συντονισμένοι. Εμείς ραντεβού και πάλι αύριο. Μέχρι τότε να είστε καλά και να περνάτε καλά. Γεια σας.